Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ κοντά σας για μία ακόμη Δευτέρα στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ με τον Ανδρέα Λεκάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι περίπου και τις 10. Δεν τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είμαστε ξανά μετά από δύο εβδομάδες εδώ παρέα για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα, να κουβεντιάσουμε για διάφορα πράγματα γύρω από το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Και έχω μαζί μου σήμερα έναν παλιό φίλο, τον Διονύση Θαλασσινό. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Αντρέα. Να κάνουμε ένα τσεκ, να δούμε αν ακούγεσαι όντως στο μικρόφωνο. Ο Διονύσης, ο οποίος έκανε και παλιά εκπομπή εδώ πέρα. Πόσο καιρός πέρασε? Δύο χρόνια, νομίζω. Μίλα μου λίγο ακόμα, να δούμε. Κάπου στα δύο χρόνια νομίζω έχουν περάσει, στο περίπου, έτσι. Ακούγουμε? Okay. Ναι, πιστεύω ναι. Ωραία. Θα το δούμε και στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Καταρχάς, καλώς ήρθες εδώ στο ραδιόφωνο του NSTV. Ήταν ωραία ιδέα σου να έρθεις έτσι να κουβεντιάσουμε, όπως παλιά κάναμε και μαζί κάποιες εκπομπές. Ναι, ακριβώς. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο, αλλά και για μπάσκετ. Ξέρω ότι εσύ αγαπάς και το μπάσκετ, σου αρέσει πολύ, ασχολείσαι. Ναι. Παρακολουθείς την επικαιρότητα. Είναι μια εβδομάδα η οποία ουσιαστικά είναι η αρχή μιας ευρωπαϊκής εβδομάδας, εβδομάδας ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Επιστρέψαμε στη δράση και σε επίπεδο συλλόγων μετά από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Έχουμε να πούμε και κάνα δύο πράγματα για τις εθνικές ομάδες, γιατί βγήκαν και οι ομάδες που συμμετέχουν στο Euro, οι 20 από τις 24 τουλάχιστον, γιατί μένουν ακόμη και 4 εισιτήρια από το Nations League. Δεν ξέρω, με τι θέλεις να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε λίγο με τα παιχνίδια της Super League? Ναι, της, της 10ης αγωνιστικής. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε την διεξαγωγή της 11ης αγωνιστικής αυτό το Σαββατοκύριακο. Ουσιαστικά είμαστε δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρώτου γύρου, νωρίς-νωρίς. Φέτος, γιατί έχουμε και την μείωση των ομάδων από 16-14. Βέβαια, έχουμε και τα play-off την άνοιξη, οπότε το πρωτάθλημα έχει ακόμη πολύ δρόμο. Λοιπόν, λέω λίγο τα αποτελέσματα εντάχει. Πανιώνιος Ολυμπιακός 1-1 στο παιχνίδι που έγινε εδώ στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Λαμία Ξάνθη 1-0, Ατρόμητος Σόφι 2-1, Αστέρας Τρίπολης Βόλος 0-0, ΠΑΟ Κλάρης 1-0, ΑΕΚ Άρης 1-1 και Πανετολικός Παναθηναϊκός 0-0. Διάβασα κάπου ότι για πρώτη φορά μετά από 12,5 χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά από το 2007, στην ίδια αγωνιστική έφεραν τη σοπαλία η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ναι, δηλαδή, όντως. Η αλήθεια είναι αυτή, όντως. Έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια αυτό. Ήταν κάτι έτσι που δεν το συναντά συχνά. Ουσιαστικά ο κερδισμένος αγωνιστικής ήταν ο ΠΑΟΚ, νομίζω, ναι, αυτή την αγωνιστική, που νίκησε 1-0 τη Λάρισα και έφτασε στη βαθμολογία τον Ολυμπιακό. Εντάξει, να ξεκινήσουμε λίγο από το παιχνίδι της Νέας Σμύρνης, όπου ο Ολυμπιακός μπορεί να παίζει με τον Πανιόνιο που ήταν στην τελευταία θέση, αλλά νομίζω ήταν δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό γενικά, γιατί και ο Πανιόνιος είχε δείξει ένα ψυχωμένο πρόσωπο στα τελευταία παιχνίδια, προερχόταν και από ένα σπουδαίο διπλό με στην Ξάνθη με 2-1. Ο Ολυμπιακός είχε ουσιαστικά αρκετούς διεθνείς παίχτες που ενσωματώθηκαν στις τελευταίες μέρες, προπονήσεις, και πάντα αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους προπονητές. Είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι σε λίγες μέρες, το αυριανό με την Tottenham. Και κάπως έτσι ήρθε η γκέλα, αλλά στο 88, έτσι, με τον γκολ του Εμμανουηλίδη στο τέλος. Δεν ξέρω, εσύ είδες καθόλου αυτό το παιχνίδι? Είδα το παιχνίδι, αλλά εντάξει, κατάλαβα πώς εξελίχθη, δηλαδή, πώς διδραματίστηκε. Ο Ολυμπιακός δεν είναι πρώτη φορά που την πατάει έτσι, ας πούμε. Τρίξα πάτησε με την Ξάνθη, εκτός έδρας που έφερε 0-0, αν θυμάμαι καλά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν κλείνουν τα παιχνίδια. Αυτός είναι και ο λόγος που την πατάει. Δηλαδή, επειδή βλέπει ότι ο Πανιόνιος δεν θα τον απειλήσει, ας πούμε, δεν είναι απολυτικός, σου λέει ότι δεν απειλούμαστε και θα νικήσουμε στο 0-1. Εν τέλει, μια φάση που ο Πανιόνιος στο τέλος. Ναι. Ισοφάρισε. Πήρε την ισοπαλία. Και γενικά έχει θέμα ο Ολυμπιακός, φαίνεται, με τα παιχνίδια που προηγούνται των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Δηλαδή και πριν από το μάτς με την Bayern στο Μόναχο είχε το παιχνίδι με την Ξάνθη και εκεί γκέλαρε.
Δημιουργείται, αρχίζει και δημιουργείται δηλαδή ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό πριν από αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ενώ στην αρχή φαινόταν το πρόβλημα να το έχει μετά τα ευρωπαϊκά μάτς. Δηλαδή θυμίζω ότι έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Παναθηναϊκό μετά το παιχνίδι με την Τότεναμ που είχε κάνει την υπερπροσπάθεια. Και γενικά, ας πούμε, ή πριν από το παιχνίδι με την Μπάγερν στο Καραϊσκάκη, είχε νικήσει 2-1 τον Όφη, αλλά και πάλι είχε ζοριστεί, όπως βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Και γενικά νομίζω ότι, εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι με την πρόκριση στους ομίλους της Champions League, που φέρνει βέβαια και οικονομικά πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί φέρνει αρκετά λεφτά στα ταμεία. Αλλά γενικότερα τον δυσκολεύει πολύ να βρει την ισορροπία ανάμεσα σε πρωτάθλημα και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και είναι και λογικό, έτσι. Πες τις διοργανώσεις. Ναι. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχει ρόστερ βαθύ, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν ο προπονητής ο Μαρτίνς το χρησιμοποιεί κατάλληλα το ρόστερ. Δηλαδή, δεν βλέπω ότι κάνει τόσο μεγάλο rotation. Ναι. Δεν ξέρω τι ζήγησε εσύ αυτό στα παιχνίδια. Ναι, χρησιμοποιεί κάποιους παίχτες οι οποίοι παίζουν συνέχεια. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ναι. Ο Ποντένσε δεν βγαίνει ποτέ σχεδόν από την δεκάδα. Ή ο ναι. Τσιμίκας, ενώ υπάρχει ο Κούτρης που ουσιαστικά τον έχει ξεχάσει ο Μαρτίνς τις τελευταίες εβδομάδες. Και αυτός δεν βγαίνει από την δεκάδα. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. ο Τσιμίκας έπαιξε βασικό στη Νέα Σμύρνη. Και τώρα θα παίξει σίγουρα βασικός και με την Τότενα, αύριο, και με τον Μπάουκ στο Καραϊσκάκη. Ναι, τρία δηλαδή, μάτς ναι. συνεχόμενα και γενικώς θυμάμαι χαρακτηριστικά μετά το παιχνίδι με την Τότενα ότι παίξανε οι ίδιοι 11, αν όχι οι ίδιοι 11, τουλάχιστον 8-9 παίχτες οι ίδιοι στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκό, που είναι ντέρμπι, έτσι, άσχετο Παναθηναϊκός, αν δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Και είχε γίνει πολλή κουβέντα τότε με το αν έπρεπε να κάνει rotation ο προπονητής του, ο Μαρτίνς, ή αν έπρεπε να χρησιμοποιήσει την ίδια δεκάδα. Τελικά, αποδείχθηκε έπρεπε να κάνει. Ναι, το πλήρωσε τελικά ο Ολυμπιακός, γιατί είχε ισοφαριστεί από τον Παναθηναϊκό στα τελευταία λεπτά. Επέναλ, αυτό δεν έχει καθόλου ενέργεια στο παιχνίδι. Και ήταν άσχημη εικόνα που έδειξε. Και δεν είχε καθόλου καλή εικόνα. Νομίζω ότι το ποτάμι δεν ενδιαφέρει το Ολυμπιακό. Γιατί στην Ευρώπη είναι δύσκολα πράγματα. Σίγουρα από τον Ολυμπιακό βγαίνει προς τα έξω ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Το λένε όλοι. Και είναι και λογικό γιατί είναι 2 χρόνια ήδη χωρίς πρωτάθλημα και είναι πολλά για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που έχει συνηθίσει να παίρνει συνεχόμενα πρωταθλήματα. Τα τελευταία χρόνια. Αλλά και με τον Πανιόνιο, δηλαδή δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες, γιατί του δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες, είχε αρκετές τελικές Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Και από τη στιγμή που σκόραρε με τον Βαλμπουενά, στη συνέχεια πλήρωσε το ότι δεν μπόρεσε να βάλει και ένα δεύτερο γκολ για να κλειδώσει το μάτς. Και ο Πανιόνιος μια ευκαιρία έψαχνε ουσιαστικά, τη βρήκε. Δηλαδή προσπάθησε να πάρει ό,τι καλύτερο μπορούσε από το παιχνίδι, όσο ο Ολυμπιακός δεν τέλειωνε το μάτς. Και τη βρήκε με τον Εμμανουλίδη που για μένα δεν ξέρω αν το είδε στο τέρμα του Πανιωνίου. Φέρει μεγάλη ευθύνη και ο Σα. Είχε κάκιστη τοποθέτηση. Ακριβώς. Αυτό πρόσεχε εγώ. Ναι. Ότι δεν ήταν τόσο δυνατό το σουτ. Ναι, ναι. Και μου κάνει εντύπωση που το έφαγε. Δηλαδή είναι πολύ καλό σαν φυλάκα. Μάλλον δεν είχε υπολογίσει σωστά τη φάση. Δεν ξέρω. Δεν είχε καλή θέση στο τέρμα. Είχε ήδη πάει από τη δεξιά πλευρά τη εστία και το σουτ ήταν ακριβώς κέντρο. Και μέχρι να βρεθεί στο κέντρο τη εστία άρχισε πάρα πολύ, πάρα πολύ να πέσει. Δηλαδή ήταν κάκιστη η αντίδραση του ΣΑ. Ο ΣΑ βέβαια έχει σώσει τον Ολυμπιακό σε πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι δεν το συζητάμε. Δεν αμφισβητείται η αξία του σαν τερματοφύλακας. Αλλά φέρει μεγάλη ευθύνη σε αυτόν τον γκολ, όπως γενικότερα και η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού εκεί. Αλλά για να μην λέμε μόνο για τον Ολυμπιακό, και ο Πανιόνιος σίγουρα αξίζει συγχαρητήρια για αυτό το ματς. Έκανε φυσικά πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Μαλέρ, ο Γάλλος, ο οποίος αρχικά είχε αποκτηθεί για δεύτερο στο Μονακό. Ναι, και δεν έπεισε, θυμάμαι εγώ για τα χρόνια ναι, ναι. πέρυσι. Δηλαδή. Ήταν στη σκιά του Κότνικ, ναι. που δικαίως γιατί είναι πολύ καλός θεματοφύλακας, ο Σλοβαίνος. Αλλά έκανε φοβερό παιχνίδι χθες και είχε προχθές. Και είχε 2-3 πολύ καλές επεμβάσεις, συν την φοβερή επέμβαση στο φάουλ του Βαλμπουενά στις καθυστερήσεις. Δηλαδή εκεί ο Ολυμπιακός μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι. Ακριβώς, ναι. Αν δεν υπήρχε ο Μαλέρ. Επειδή ο Κότνικ δεν είναι καλός φέτος, παίζει ο Γάλλος βασικός. Εντάξει, το εμπιστεύεται το παιχνίδια. Ναι. Έχει αλλάξει ο προπονητή ο Πανιόνιος, έτσι. Ναι, έχει πάρει τον Νίκη Παπαβασιλείου, τον πρώην προπονητή του Εργοτέλη. Και γενικά ο Πανιόνιος φαίνεται να είναι σε καλό φεγγάρι. Δηλαδή, μέσα στον Νοέμβριο είναι αίτητος και έχει εκτός από τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου για το κύπελο. Έχει, ας πούμε, θα σου πω τώρα που βλέπω εδώ τα παιχνίδια, μετά την ήττα από τον Ατρόμητο που ήταν βαριά ήττα στο Περιστέρι με 4-0, έχει την νίκη με τον Ολυμπιακό Βόλου στο Κύπελλο, έχει την ισοπαλία με τον Άρη μέσα στη Νέα Σμύρνη, το διπλό στην Ξάνθη και τώρα την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι 4 παιχνίδια ήττητος. 3 στο πρωτάθλημα και 1 στο Κύπελλο. Δείχνει άλλο πρόσωπο. Ναι. Εντάξει, βέβαια ξεκίνησε και με τιμωρία, έτσι, να επιθυμίσουμε πλην 6, ναι. που ήταν σωστό. Δύσκολο να την σβήσει και άρχισε να τη σβήσει γιατί δεν, και... ναι. δεν είχε καλά αποτελέσματα. Άργησε. Αλλά αυτή τη στιγμή, εκεί που νομίζαμε ότι ο Πανιόνιος δεν θα γλιτώσει από βασμό με βάση τη βαθμολογία, έτσι, ναι. πάντα,
Βλέπουμε τώρα ότι είναι πολύ κοντά στο Πανετολικό, αν θυμάμαι καλά. Έχει 4 βαθμούς ο Πανετολικός, με τον βαθμό που πήρε με τον Παναθηναϊκό και 3 ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος, ο οποίος θα είχε 9 αν δεν υπήρχε αυτή η τιμωρία. Δηλαδή θα ήταν στην πρώτη-τελευταία θέση τώρα. Ναι. Φυσικά θα ατέντζε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του. Αλλά νομίζω ότι αυτές τις τελευταίες εμφανίσεις και τα τελευταία θετικά αποτελέσματα μπορούν να είναι το ξεκίνημα μιας διαφορετικής πορείας για τον Πανιώνιο. Μπορεί, παρόλο που έχει πολλούς νέους παίκτες στο ρόστερ από ό,τι είδα. Ναι. Σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή, πολύ διαφορετικό το ρόστερ, έτσι. Εντάξει, και γενικότερα είναι ένα ρόστερ που στερείται ποιότητας. Εντάξει, μην λέμε ψέματα τώρα σε σχέση με άλλα χρόνια. Και θα είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά για τον Πανιώνιο και θα συνεχίσει να είναι. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα παλέψει τα play-out του Πανιώνιου για την παραμονή του. Και είναι και δύσκολο το σύστημα το play-out. Δηλαδή, παίζουν 7 ομάδες και δεν είναι όπως τα play-off που είναι διπλά τα match. Είναι μονά τα παιχνίδια. Α, είναι μονά τα παιχνίδια. Ναι, είναι ένας γύρος και έχεις μειονέκτημα έδρας άμα τερματίσεις τις τελευταίες θέσεις. Δηλαδή, ο Πανιώνιος λογικά θα έχει και μειονέκτημα. Θα παίξει δηλαδή τα περισσότερα παιχνίδια εκτός. Αλλά εντάξει, η σεζόν έχει ακόμη δρόμο. Σίγουρα πολύ θετικό για τον Πανιώνιο και η νίκη στην Ξάνθη και η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Και απ' την άλλη, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πέταξε ουσιαστικά 2 βαθμούς υπερπολίτιμους, γιατί πλησιάζει και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι. Αλήθεια, πώς το βλέπεις εσύ αυτό το ντέρμπι, σε Καρισκάκη τώρα? Δεν μπορείς να προβλέψεις σίγουρα, εντάξει, τα ντέρμπι, ειδικά τώρα που νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Και μόνο. Εντάξει, σίγουρα. Και μόνο που βρέθηκε πάλι στην κορυφή, έτσι, ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Δεν είναι αήττος στην έδρα του και γενικώς ο ΠΑΟΚ. Τρέχει ένα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό σερί. Βέβαια, αυτό το μάτς δεν κρίνει και πολλά, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και play-off αντίστοιχα. Βέβαια. Και ακόμα είναι και πρώτος γύρος. Ακριβώς. Απλά θα δώσει ένα πλεονέκτημα. Έτσι, ναι. Θα δώσει ψυχολογία σε όποια ομάδα νικήσει. Βέβαια, ο Ολυμπιακός παίζει εντός, έτσι. Εντάξει, ναι. Αυτό σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα. Είναι ένα συν. Βέβαια, είναι ένα ζήτημα για τον Ολυμπιακό το ότι στα περισσότερα ντέρμπι τα τελευταία χρόνια δεν δείχνει καλό πρόσωπο. Δηλαδή, οι καλύτερες εμφανίσεις για τον Ολυμπιακό στα τελευταία ντέρμπι είναι τα 2 παιχνίδια με την Nike. Το 4-0 που νίκησε πέρσι και το 2-0 που νίκησε φέτος. Γενικότερα, ζορίζεται πολύ και στο Καρεσκάκι. Έχει 2 σερί 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Πέρσι με τον ΠΑΟΚ έχασε. Σε ένα μάτσα, θυμάσαι, είχε χάσει 25 ευκαιρίες περίπου ο Ολυμπιακός. Θα δούμε, είναι ένα ζήτημα αυτό. Αλλά όπως λες και εσύ, είναι νωρίς ακόμη για να κρυθούν πολλά. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που θα δείξει αρκετά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι νίκησε τη Λάρισα 1-0 με γκολ του Σβιντέρσκι. Που είναι πρώτο σκόρερ, ναι. Και γενικά εξελίσσεται σε μια πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Γεμίζει τα παπούτσια του Πρίγιοβιτς ουσιαστικά, έτσι, που και αυτό ήταν εξαιρετική ακριβώς, μεταγραφή. Ακριβώς. Βέβαια υπάρχει και ο Άκουμ, δεν ξέρω αν δεν αγωνίζεται τελευταία. Εντάξει, που έχει δείξει καλά στοιχεία. Ναι. Αλλά ο Σβιντέρσκι, χωρίς να έχω δει πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ φέτος, νομίζω με το σπαθί του έχει κερδίσει θέση στην δεκάδα. Αλλά ήταν επεισοδιακό αυτό το παιχνίδι γιατί έγινε πολύ φασαρία για ένα πέναλτι που ζήτησε η Λάρισα. Ένα πέναλτι σε χέρι που φαίνεται να υπάρχει μέσα στην περιοχή του Ίγκασον, από ό,τι είδαμε, με την μπάλα νομίζω να βρίσκει στον αγκώνα, από ό,τι είδαμε στα replay, και ακολούθησαν μετά και ανακοινώσεις, ξέρεις, τα γνωστά παρασκηνία. Ανακοινώσεις του Κούγια, έτσι, και της Λάρισας. Ναι. Αλλά μέσα στην καρδιά και το αγώνα, 3 ανακοινώσεις πριν τελειώσει ο αγώνας αυγού. Αλλά νομίζω ότι δικαιούται να φωνάζει αυτή τη φάση η Λάρισα. Τέλος πάντων, δεν δόθηκε το πέναλτι ποτέ και ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη τελικά με 1-0 και ισοβαθμούν στους 27 βαθμούς αυτές οι δύο ομάδες. Εντάξει, σίγουρα είπαμε για τον Ολυμπιακό ότι πέταξε 2 βαθμούς. Θα ήταν άλλο το να πήγαινε για 2 αποτελέσματα στο μάτσο του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να ήταν ήδη στο συν 2. Σαφώς. Και άλλο τώρα. Και γενικότερα για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, παρατηρώ και πολύ γκρίνια και για τον προπονητή του Ολυμπιακού τα τελευταία 24 ώρα. Που για μένα είναι λίγο άδικο. Και για μένα είναι λάθος. Αν δεν στη γνώμη μου. Νομίζω ότι δεν φταίει σε κάποιον ποντή όταν δεν μπορούν να τελειώσουν τι φάσει παίχτε, έτσι, ναι. Εντάξει, το καταλογίζουν πολύ διάφορα. Ότι είναι κακό στη διαχείριση. Σε αυτό, ναι. Ότι όταν στραβώνει το παιχνίδι, πιέζεται και δεν μπορεί να βρει τρόπου για να καλυτερέψει τα πράγματα στην ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι ένα προπονητή που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στον Ολυμπιακό αυτόν τον 1,5 χρόνο. Σίγουρα. Δηλαδή, πέρσι μπορεί να μην πήρε κάποιο τίτλο με τον Ολυμπιακό. Είχε συμφωνήσει όμως με την ομάδα από τον Απρίλη του 2018, θυμάμαι. Έχει κάνει πολλή μελέτη, πολλή δουλειά. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ωραία μπάλα με αυτόν. Ο κόσμος γύρισε στο γήπεδο. Γιατί πλέον και τα παιχνίδια του Καρκάκι, ας πούμε, με ομάδες όπως ο Ατρόμητος ή η Λάρισα, το γήπεδο σχεδόν γεμίζει. Ενώ μέχρι πέρσι, ας πούμε, δύσκολα έβλεπε τον κόσμο, αν δεν ήταν ντέρμπι, να γεμίζει το γήπεδο. Είχε κάνει και πολύ καλή χρονιά ο Ολυμπιακός πέρσι το πρωτάθλημα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ ήταν που τερμάτισε αήττως και έκανε πολύ καλύτερη.
Αλλά είναι ένας προπονητής που έχει δείξει ότι έχει κάνει δουλειά στον Ολυμπιακό και βέβαια πιστώνεται και την πρόκληση ομίλου του Champions League το καλοκαίρι, το μεγαλύτερο του επίτευγμα μέχρι τώρα. Σίγουρα, ναι. Είναι καλός προπονητής. Ναι. Για μένα είναι άδικο να δέχεται πόλεμο και δημιουργείται αυτό το κλίμα και ξέρεις τώρα, είναι αυτή η πολύ κρίσιμη εβδομάδα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αύριο παίζουμε τότε να στο Λονδίνο. Εάν έρθει μια ήττα, πόσο μάλλον αν αυτή είναι και βαριά, θα γίνουν ακόμα χειρότερα πράγματα. Υπάρχει ισοστρέφεια μετά. Ναι, και αν δεν νικήσει και τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, στο μεγάλο ντέρμπι, εκεί δεν βάζει το χέρι στη φωτιά για οτιδήποτε. Ξαφνικά είναι πιθανό να απολυθεί, ας πούμε, ναι, μετά από δύο ήττες. Ναι. Ενώ πρέπει να υπάρχει υπομονή σαν προπονητή, έτσι, να δείξει το έργο του. Ναι. Και το έχει δείξει. Έχει περάσει το δικό του στήσιμο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι θαυματικός μισό Ολυμπιακός. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω για τα ελληνικά δεδομένα, στον Μαρτίνς τουλάχιστον υπάρχει αρκετή υπομονή. Ναι, δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτή. Του έχει δοθεί μεγάλη πίστοση χρόνου για την Ελλάδα. Ναι, ναι. Γιατί είναι ήδη 1,5 χρόνο περίπου στον Ολυμπιακό. Ναι. Για τα ελληνικά δεδομένα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι τώρα διάβασα ότι απολύθηκε και ο προπονητής της Ξάνθης και οι 7 από τους 14 προπονητές της Super League, με τους οποίους οι ομάδες ξεκίνησαν τη σεζόν, έχουν απολυθεί ήδη. Δηλαδή η μισή. Δηλαδή πάλι τα ίδια, κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται. Πριν μπουν τα Χριστούγεννα, ναι, έχουν απολυθεί μισοί προπονητές της κατηγορίας. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, τι άλλα παιχνίδια είχαμε. Είχαμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, που ήταν το ντέρμπι της αγωνιστικής ουσιαστικά. Απογοήτευση η ΑΕΚ για ένα ακόμη μάτς. Γιατί ο Άρης έμεινε με 10 από το 53, αποβλήθηκε ο Ιντέγε. Προηγήθηκε, μάλιστα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης με γκολ του Λάρσον στο 64 και η ΑΕΚ σοφάρισε με πέναλτι του Μάνταλου στο 81. Στο τέλος δηλαδή. Επεισοδιακό παιχνίδι αυτό, πάρα πολύ. Ναι. Υπάρχει στην ΑΕΚ και αν υπάρχει γκρίνια, αλήθεια είναι τελευταία. Εσωστρέφεια μεγάλη, ναι. Πάρα πολύ μεγάλη, γιατί δεν παίζει καθόλου ρε ποδόσφαιρο και αυτό δεν παίρνει αποτελέσματα, έτσι. Οι παίχτες δείχνουν μια απάθεια, θα έλεγα. Δεν βγάζουν μέσα στο παιχνίδι ένταση κτλ. Ναι. Και στα μεγάλα παιχνίδια έχει πάρει πολύ κακό βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι προέρχεται και από το μάτς με τον Παναθηναϊκό που έγινε η απίστευτη ανατροπή. Αυτό είναι το παιχνίδι που θα μπορούσε το παιχνίδι να ήταν 0-3-0-4 και δέχτηκε 3 τέρματα η ΑΕΚ και έχασε το παιχνίδι. Ναι. Και δεν έβγαλε καμία αντίδραση. Καμία αντίδραση ούτε στο 2-1 ούτε στο 2-2. Είχε προηγηθεί και η ΙΤΑ από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη που και εκεί και αυτή η ΙΤΑ πείραξε πολύ. Τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση και στον προπονητή του Κωστένογλου, αλήθεια είναι. Ναι. Και μην τώρα ξεχνάμε ότι είναι υπηρεσιακός, έτσι. Ναι, ναι. Και τώρα η ΑΕΚ έχει φτάσει στους 18 βαθμούς με αυτήν την ισοπαλία και είναι ήδη στο μείον 9 από την κορυφή. Είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Έχασε έδαφος. Ναι. Και ας υπάρχουν τα play-off, νομίζω ότι όπως και πέρσι η ΑΕΚ που είχε χάσει από πολύ νωρίς και πέρσι έδαφος η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο, ναι, και ας ήταν πρωταθλήτρια. Πέρσι βέβαια είχε τις υποχρεώσεις στο Champions League που νομίζω ότι όπως τώρα και τον Ολυμπιακό τις πήρανε πολύ από την ενέργεια. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πλέον για τις ελληνικές ομάδες να συνδυάσουν δύο πολύ δυνατές διοργανώσεις, δηλαδή το Champions League και να κάνουν και προβληματισμό στην Super League. Αλλά ναι, γενικά έχει μείνει στο μείον 9, είναι ακόμη νωρίς, υπάρχουν και τα play-off, αλλά μην ξεχνάμε ότι η βαθμολογία μεταφέρεται και στα play-off. Δηλαδή, αν μείνει από τόσο νωρίς πίσω η ΑΕΚ. Πλέον θα είναι και μακριά από το πρώτο ή το δεύτερο. Ναι. Σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον βαδίζουμε στο τέλος του πρώτου γύρου. Ήδη αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δηλαδή, ναι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ λογικά θα παλέψουν. Ξέρουμε για τον είναι, τίτλο. Ναι. Έχουν ξεφύγει ήδη αρκετά. Για να δούμε. Λοιπόν, και είχαμε και την ισοπαλία του Πανετολικού με τον Παναθηναϊκό. Το είδες αυτό το παιχνίδι? Ναι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια που δεν το θεωρείς πλέον φαβορί, δηλαδή στα ντέρμπι, δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο ανταγωνιστικό και έχει πάρει και πολύ καλά αποτελέσματα. Το 2-2 στην Τούμπα, η μεγάλη ανατροπή με την ΑΕΚ. Και στα παιχνίδια που θεωρείται φαβορή, ας πούμε, έπαιζε τώρα με τον τελευταίο Πανετολικό, τα κάνει θάλασσα. Δηλαδή ήρθε αυτό το 0-0. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδες αυτό το παιχνίδι. Ακριβώς. Δείχνει δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα και δεν έχει διάρκεια στην απόδοσή του. Ναι. Και δεν μπορεί να κάνει σερί φέτος. Δηλαδή αυτό ακριβώς. Κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Στα ντέρμπι, ας πούμε, αν σκεφτεί ότι έχει, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αίτητο στα ντέρμπι. Ναι, είναι αίτητο και έχει και 5 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Πήρε την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και την νίκη με την ΑΕΚ. Ναι, έχει 5 βαθμούς και έχει 8 σε όλους τους υπόλοιπους. Σε όλα τα υπόλοιπα μάτς, κάτι τέτοιο είδα νομίζω. Ναι, δεν έχει διάρκεια, δεν βγάζει την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος, δεν δημιουργεί τόσες φάσεις όσο στα ντέρμπι, όσο παράξενο και ακούγεται αυτό. Ας πούμε, χτες στο Αγρίνιο, βέβαια έλειπαν και δύο παίχτες σημαντικοί του Παναθηναϊκού. Ο Ζαχίδη και ο Ινσούα, αλλά και πάλι δεν έβγαλε. Κόντρα σε έναν Πανετολικό που είναι από τις χειρότερες ομάδες φέτος. Φέτος είναι η ομάδα η οποία είναι μοναδική που δεν έχει νίκη.
Γιατί είναι προτελευταία μένα, αλλά είναι προτελευταία μόνο και μόνο επειδή ο Πανιώνιος ξεκίνησε με μείον 6. Ναι. Δηλαδή θα ήταν με μεγάλη διαφορά στον πάτο της βαθμολογίας, αν ο Πανιώνιος ξεκίναγε κανονικά. Ναι, σίγουρα προβλημάτισε. Και διάβασα ότι πολλά είπαν και για τις επιλογές του Δόνη. Πιο πολύ για την επιλογή να ξεκινήσει τον Κολοβό, ας πούμε, ο οποίος νομίζω είχε ταλαιπωρηθεί και από ένα πρόβλημα. Ναι, έχει πρόβλημα τραυματισμού. Τραυματισμού, ναι. Δηλαδή ξεκίνησε το Μακέντα, το Χατζηγιοβάνι, αλλά άφησε τον Περέα στον πάγκο που είναι φορμαρισμένος, νομίζω, ο Περέα. Έτσι. Είναι πολύ φορμαρισμένος, ναι, ναι. Και προήρθε από μια ανατροπή που συνέβαλε πάρα πολύ σε αυτήν. Ναι. Με τον μπήκε, άλλαξε όλη η εικόνα του παιχνιδιού. Καλός παίκτης φαίνεται. Έχει βοηθήσει αρκετά. Δείχνει πολύ καλός παίκτης και με πολύ μεγάλο ταλέντο. Τον πήρε Παναθηναϊκός ελεύθερα από την Πόρτο, mm-hmm. από τους νέους της Πόρτο, τις ακαδημίες. Ναι. Εντάξει, μεγάλη πηγή ταλέντων πάντα εκεί η Πόρτο, έτσι. Ναι, ναι, ανέκαθεν. Δείχνει πολύ καλά στοιχεία πάντως. Είναι και είναι μικρός ηλικία. Mm. Πολύ καλά στοιχεία. Μόνο τεχνική του λείπει λίγο. Πάντα δουλέψει, αν δουλέψει δηλαδή, θα εξελιχθεί σε πολύ καλό παίκτη. Ναι. Η ταχύτητά του δηλαδή κτλ. Είναι πάρα πολύ καλά τα στοιχεία που έχει. Το Μακέντα γενικά πώς το βλέπεις φέτος? Έχω ακούσει, επειδή δεν έχω δει πολλά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, έχω ακούσει αρκετά θετικά λόγια για τον Είναι σταθερός, η αλήθεια είναι. Έχει βάλει κάποια γκολ, αν δεν καλά στα περισσότερα, mm-hmm. στο Παναθηναϊκό, είναι σταθερός. Αλλά αυτό που είπες πριν, που ανέφερες ότι χρεώνει τις επιλογές του Δόνη, έβαλε βασικό τον Κολοβό, ο Κολοβός δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι φέτος καλά. Ναι, αυτό. Δηλαδή, αλλιώς περιμένα φίλε του Παναθηναϊκού όταν τον πήρε το καλοκαίρι που θυμόμαστε και την Εθνική, πόσο καλά παιχνίδι είχε κάνει και ναι. στην Κύπρο. Αλλά φέτος δεν υπερτέρησε κάτι δηλαδή, του Περέα, ας πούμε, για παράδειγμα. Σε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, επειδή δεν ξέρω για ποιο λόγο, λέγεται ότι τον έχει βασικό σε πολλά παιχνίδια mm-hmm. τον Κολοβό. Χωρίς κάποιο λόγο. Και δεν παίζει και δεν τον έβγαλε στο πρόσωπο ούτε σε αυτό το μάτς. Δεν πούμε, απείλησε. Μια και λέμε για τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι σήμερα έγινε και η παρουσίαση του νέου τεχνικού διευθυντή του Τσάβι Ρόκα. Ο οποίος μίλησε για τα πλάνα του, για τους στόχους για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού και είναι ένα έτσι σημαντικό στοιχείο αυτό για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γαλουχηθεί και στις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα. Από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε. Προέρχεται από μια προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα, την Ισπανία. Μακάρι να βοηθήσει με τις επιλογές του, με τις αποφάσεις του τον Παναθηναϊκό, σε συνεργασία πάντα με τον Γιώργο Δόνη. Ο Παναθηναϊκός γενικότερα πληρώνει ότι το κενά που έχουν στο ρόστερ. Δηλαδή δεν έχει ενισχυθεί σωστά το καλοκαίρι και υπάρχουν κενά τα οποία τα πληρώνει. Πού πιστεύεις ότι πρέπει να ενισχυθεί τώρα το χειμώνα? Σίγουρα στα χαφ και στα εξτρέμ. Mm. Ειδικά στα χαφ υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή είναι μόνο το Κουρμπέλι και το Δόνη έχει. Mm. Αποκτήθηκε άλλο ένα παίκτη, ο Φαούστο, δεν κάνω λάθος, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα. Δεν έχει παίξει. Έχουν φτάσει Νοέμβρη μήνα, τέλη Νοέμβρη, και ακόμα δεν έχει αγωνιστεί. Αλλά και απ' την άλλη, όταν έχει τόσο περιορισμένο budget, θέλει δηλαδή να κάνει πολύ προσεκτικές επιλογές. Δηλαδή, θα πάρει σίγουρα φτηνούς παίκτες, αλλά θέλει εκεί τη μαγιά, οι φτηνοί παίκτες που θα βρει να μπορέσουν να βοηθήσουν ακριβώς. Και ποιοτικά κιόλας. Σε αυτό ποντάρουν στον Ομπούντι του Τζαβιρόν. Ναι, επειδή ναι. Ήταν στην Κύπρο στην ΑΕΚ Λάρνακας, όπου με 2 εκατομμύρια budget, αν θυμάμαι σωστά, κατάφερε να μπει σφήνα στο πρωτάθλημα και να διεκδικήσει στα ίσια. Υπήρχε και ένα κύπελο το 2017. Και το χάσε για ένα αποτέλεσμα στο τέλος, από τον Αποέλ. Το χάσε. Οπότε είχε δείξει θετικά στοιχεία με τη δουλειά του εκεί. Που κατάφερε μόνο με δανεικούς και με ελεύθερους να παραλίγο να πάρει πρωτάθλημα στην Κύπρο. Με πολύ φτηνό budget. 2 εκατομμύρια πιο χαμηλά για πρωτάθλημα που μιλάμε. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, ναι. Και να δούμε. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός κάτι τελευταίο. Δεν έχει ουσιαστικά κίνητο φέτος, γιατί το μόνο το κύπελο είναι. Γιατί στα play-off και να μπει και να περάσει και να μπει στην Ευρώπη, υπάρχει τιμωρία η οποία δεν έχει λήξει ακόμα. Υπάρχει άλλη μια χρονιά. Ναι. Όπου και να τη σβήσει, είτε τη σβήσει είτε όχι, από το χρόνο θα μπορεί να παίξει. Εντάξει, αλλά σίγουρα είναι μεγάλη υπόθεση να παρουσιάζεται μαχητικό όλα τα παιχνίδια και να τερματίσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Σίγουρα. Και για την ιστορία του και για τον εαυτό του. Ναι, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα τα άλλα παιχνίδια, αλλά μία Ξάνθη 1-0 είπαμε. Η Ξάνθη που αποχώρησε και ο προπονητής της, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Και Ατρόμητος Όφη 2-1. Σημαντική είναι για τον Ατρόμητο που ανέβηκε στην βαθμολογία. Δεν το περιμέναμε, γιατί ο Όφη έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο φέτος. Ναι, είναι από τις καλύτερες ομάδες πρωταθλήματος. Και πήρε μάλιστα την νίκη ο Ατρόμητος στο 95 με γκολ του Γιακουμάκη. Με buzzer beater ουσιαστικά που λένε και στο μπάσκετ. Πολύ μεγάλη νίκη για τους περιστεριώτες και παράλληλα νομίζω και μια ανάσα για τους περιστεριώτες που είχαν τον Γιώργο Κορακάκη στην τεχνική ηγεσία. Ναι.
σε αυτό το παιχνίδι. Άλλη μια ομάδα που έχει διώξει το προπονητή που ξεκίνησε, έτσι, τον Αναστασία. Ναι, ναι. Είχε προβληματίσει ο Ατρόμητος. Είναι πολύ χαμηλά ο Ατρόμητος. Γι' αυτό είναι μια νίκη ανάσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και είχαμε και τη λευκή ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με τον Βόλο. Για τον Βόλο που διάβασα ότι έγινε μια έρευνα και έχει βγει η πιο κοντή ομάδα σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φέτος. Η ομάδα με τον χαμηλότερο μέσο όρο στο ύψος των παικτών. Δεν το γνώριζα. Από όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όχι από μόνο. Από όλα. Ναι. Από όλες τις χώρες Ευρώπης. Φοβερό. Έχουμε και μια πρωτιά στις ομάδες. Ναι. Λοιπόν, την επόμενη αγωνιστική έχουμε Πανιώνιος Πανετολικός. Τρομερή σημασία ντέρμπι και για τις δύο ομάδες παιχνίδι. Ο Πανιώνιος εδώ στη Νέα Σμύρνη παίζουν 5 και 4 το Σάββατο. Εάν νικήσει, βάζει από κάτω τον Πανετολικό. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για τη μάχη της σωτηρίας. Λάρισα Βόλος, ντέρμπι της Θεσσαλίας. Όφι ΑΕΚ, δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ. Πολύ δύσκολη για την ΑΕΚ. Στην Κρήτη. Και με τα τόσα προβλήματα που έχουν μαζευτεί, αν έρθει ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα, θα γίνουν ακόμα χειρότερα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Αστέρα. Το ΆΚΑ, Ξάνθη Ατρόμητος, Άρης Λαμία και το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στις 7.30 την Κυριακή. Να πούμε για τον Άρη κάτι, δεν είπαμε ότι ναι. Καθόλου, ότι έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο με την έλευση του νόμου του Ένιγκ, έτσι, του Γερμανού. Ναι, δείχνει ότι μπορεί να αναμορφώσει την ομάδα. Είναι και να την βελτιώσει. Ναι. Από ό,τι έχω δει. Ο Άρης γενικότερα έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Και πέρσι ήταν μια της καλύτερης ομάδας πρωταθλήματος και τερμάτισε και αρκετά ψηλά. Και είναι μια ομάδα που έχει υλικό δηλαδή για να δουλέψει κάποιος και μπορεί να πάει ψηλά. Να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα. Για να θα δω. Είναι στα play-off, πιστεύω. Mm. Στα play-off, ναι, η πιθανότητα θα είναι. Να δούμε πού μπορεί να φτάσει βέβαια. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε και μια βόλτα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να ξεκινήσουμε από την Premier League. Πώς τη βλέπεις φέτος την Premier League, θα το πάρει η Liverpool? Ναι. Είναι η χρονιά της επιτέλους φέτος. Ναι. Έχει πάρει και μια καλή διαφορά από ό,τι έχω δει. Είναι στο σύν 8 από σύν 8. Την Leicester και στο σύν 9 αυτή τη στιγμή από τη City. Έχω παρακολουθήσει πολύ Premier League φέτος. Mm. Κάθε χρόνο, φέτος. Εντάξει, δεν γίνεται και να μην παρακολουθήσει. Ναι. Είναι από τα καλύτερα πρωταθλήματα, ναι. Στο κορυφαίο. Ναι. Και όντως η Liverpool είναι η πιο σταθερή ομάδα. Γι' αυτό και είναι και πρώτη, έτσι. Και ξέρεις τι γίνεται. Είναι εκπληκτικό το ότι έχει την ικανότητα να παίρνει παιχνίδια ακόμα και εκεί που νομίζω ότι θα πετάξει βαθμούς. Δηλαδή, ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Το είχα πει και εδώ πέρα πολλές φορές. Που τα βρήκε πολύ σκούρα με την Crystal Palace. Προηγήθηκε με τον Μανέ 1-0. Ισοφαρίστηκε στο 82 από την Crystal Palace. Και βρήκε στο 85 τον γκολ της νίκης με τον Φιρμίνο. Και μάλιστα η Crystal Palace είχε ευκαιρία και να ισοφαρίσει ξανά μετά. Και είναι όλα αυτά δηλαδή, ή και ο τρόπος που νίκησε τη Λέστερ, αν θυμάσαι, με πέναλτι του Μίλνερ στο 95. Ναι. Ο τρόπος που έφυγε νικήτρια από την έδρα της Άστον Βίλα, με γκολ πάλι στο τέλος. Ο τρόπος που δεν έχασε στο Old Trafford από το United, που ήταν 1-0 η United μπροστά και ισοφάρισε με το Λαλάνε Λίβερπουλ στο 85. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να. Όταν παίρνεις βαθμούς. Ακόμα και σε μάτς που δεν παίζεις καλά ή που βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την ήττα, νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Είναι το κλειδί δηλαδή για να πάρεις πρωτάθλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Και πέρσι είχε γίνει αυτό. Και πέρσι έβρισκε βαθμούς στα τελευταία λεπτά. Αλλά πέρσι. Ήταν και η City που ήταν πάρα πολύ δυνατή. Και η ισοβαθμία ήταν μαζί. Ναι, και φέτος η City δεν δείχνει να μπορεί να ακολουθήσει προς το παρόν. Γιατί έχει μείνει αρκετά πίσω. Έχει μείνει στο μείον 9, έχει κάνει αρκετές γκέλες. Αλλά βάζω αστερίσκο επειδή είναι Premier League. Και μέσα σε 1-2 εβδομάδες όλα έρχονται τούμπα πολλές φορές στην Premier League. Όλα μπορείς να περιμένεις. Ναι, είμαστε ακόμα 13η αγωνιστική. Εντάξει, όλα δείχνουν ότι φέτος δεν μπορεί να το χάσει η Liverpool. Και φέτος. Ότι μετά από 30 χρόνια ήρθε η ώρα να το σηκώσει. Αν δεν αυτοκτονήσει, έτσι. Αν δεν αυτοκτονήσει. Αλλά θυμίζω ότι και πέρσι τέλη Γενάρη ήταν στο σύν 7. Δεν είναι και μικρή διαφορά. Ναι. Τέλη Γενάρη στο σύν 7. Ναι. Και ήταν οι γκέλες με την Everton, με την United. Την έφτασε η City. Και στο τέλος της πήρε και το πρωτάθλημα. Αλλάζουν τα δεδομένα γρήγορα στην Premier League. Αλλά νομίζω ότι η Liverpool. Κοίταξε, είχα ξαναπεί εδώ σε άλλη εκπομπή ότι θα είναι κρίσιμος ο Δεκέμβρης για τη Liverpool. Γιατί έχει και τις υποχρεώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Θα μαζευτούν αρκετά παιχνίδια, αρκετές υποχρεώσεις. Ναι, είναι το Δεκέμβρη. Υπάρχουν και υποχρεώσεις για το League Cup. Και τώρα η Liverpool, ας πούμε, έχει. Καλά, εκτός από τα παιχνίδια της Champions League, με Νάπολη τώρα και με Salzburg. Έχει να παίξει από τα παιχνίδια με Brighton, Everton, εμβόλυμη αγωνιστική, Bournemouth,
Watford, Aston Villa, όλα αυτά τώρα τον Δεκέμβριο και τα μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και μόλις γυρίσει, έχει παιχνίδι με τη Leicester στην Boxing Day, με τη Wolves, με τη Sheffield, δηλαδή είναι απανωτά όλα αυτά. Εγώ πιστεύω αν και μετά τις γιορτές διατηρήσει αυτή τη διαφορά, πόσο μάλλον να την αυξήσει, τότε θα μπορούμε να πούμε με περισσότερη ασφάλεια ότι. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά για την ώρα είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και ξαναλέω ότι είναι φοβερός ο τρόπος που παίρνει παιχνίδια στο τέλος. Δηλαδή, βλέπεις τα παιχνίδια της Liverpool και ακόμα και να στραβώνει, λες κάτι θα βρει στο τέλος και θα πάρει το match. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Έχει γίνει τρομερή δουλειά στη Liverpool τα τελευταία χρόνια με τον Klopp. Ναι. Δεν έκανε και μεταγραφές, θυμίζω, η Liverpool. Είναι η ίδια ομάδα ακριβώς με πέρσι. Μια ομάδα που την έχει φτιάξει υποκλειστικά ο Klopp, έτσι, ναι, όπως ήθελε. Όπως ήθελε και την έχει χτίσει κομμάτι-κομμάτι. Και έχω ξαναπεί ότι ο σχεδιασμός της Liverpool είναι υποδειγματικός για μένα. Δηλαδή, ας πούμε, μετά το χαμένο τελικό του 18 της Champions League με τα λάθη εκεί του Κάριους, φώναζε ότι η Liverpool θέλει τερματοφύλακα. Πήγε και πήρε τον Άλισον, από τους καλύτερους. Πολύ καλός. Έκανε υπομονή 6 μήνες και πήγε και πήρε τον Φαντάικ, που έχει εξελιχθεί σε ηγέτη της άμυνας, δεν το συζητάμε, και στον καλύτερο ίσως αμυντικό αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Έχει δώσει βάθος στην ομάδα με προσθήκες όπως ο Κέιτα ή ο Φαμπίνιο, π.χ. Έχει σχεδιάσει αριστοτεχνικά την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο που έκανε αυτή τη σεζόν πέρσι, που πήρε το Champions League. Και δεν είναι τυχαίο που πάει για το πρωτάθλημα φέτος. Λοιπόν, δεν ξέρω, θες να πεις τίποτα άλλο για τη Liverpool? Για τη Liverpool όχι. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω όμως. Είσαι αρμόδιος εσύ. Εγώ για τη Liverpool. Αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν υποστηρίζω τη Liverpool. Όχι. Απλά. Νομίζω ότι. Εντάξει, τη θαυμάζω σίγουρα τα τελευταία ναι, χρόνια. Ναι. Με τον τρόπο παιχνιδιού της. Ναι, όντως. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό όμως που έκλειψε τις εντυπώσεις αυτήν την αγωνιστική ήταν το ντεμπούτο του Μουρίνιο στην Τότεναμ, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, με τη West Ham. Και ήταν και ωραίο παιχνίδι, ήρθε 2-3, με την Τότεναμ να προηγείται 3-0 και την West Ham να μειώνει και στο τέλος 2-3, στο αλλά τέλος, ναι. Πήρε την νίκη Τότεναμ. Νίκη που την είχε ανάγκη όχι μόνο για να ξεκινήσει με το δεξιό Μουρίνιο, την είχε ανάγκη και βαθμολογικά, έτσι. Γιατί στα πρώτα 12 παιχνίδια η Τότεναμ είχε 3 νίκες μόνο. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε νικήσει τελευταία φορά τέλη Σεπτέμβρη. Πολύ μέτρια πορεία της Τότεναμ φέτος. Και έφτασε στους 17 βαθμούς με αυτή τη νίκη και ανέβηκε στη 10η θέση. Να πούμε ότι τα πρώτα γκολ της εποχής Μουρίνιο τα έβαλαν ο Σον στο 36, ο Λούκας Μόρα στο 43 και ο Χάρι Κέιν στο 49. Λοιπόν, ας πω δύο πράγματα για την Τότεναμ. Πρώτον, οι περισσότεροι θεωρούν άδικη την απόλυση του Ποτσετίνο, ναι, και μάλιστα σε αυτό το σημείο της σεζόν. Για τους περισσότερους θα ήταν το πιο λογικό να απομακρυνθεί ή να φύγει μόνος του μετά τον τελικό το χαμένο Champions League πέρσι. Γιατί ουσιαστικά η εντύπωση που είχε δημιουργηθεί ήταν ότι εκεί έκλεισε ο κύκλος για την Tottenham. Δηλαδή και από εκεί πέρα νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς, σαν άδειασαν και οι παίχτες της Tottenham μετά από εκείνη την αποτυχία, δηλαδή την ήττα στον τελικό. Σίγουρα ήταν μεγάλο πλήγμα, έτσι, γιατί φτάσαν στον τελικό. Ήταν στην πηγή και, ναι, και νερό ουσιαστικά, αλλά μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία από την άλλη, αν το δεις. Βέβαια. Μεγάλη επιτυχία. Είμαι ο Ποκετίνο. Μέσα μου μου αρέσουν πάρα πολύ γενικώς. Και ωραίο ποδόσφαιρο έπαιζε. Και η φιλοσοφία του, ναι. Ακριβώς. Και είχε αποτελέσματα. Είναι σοβαρός προπονητής, είναι καλός και για μένα επιτυχημένος στην Tottenham. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είχε κανένα ρόστερ τρομερό στη City και άλλων ομάδων. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να φτάσει στο τελικό Champions League. Εντάξει, έπεσε με τη Liverpool βέβαια. Ναι. Και παίκτες ανέδειξε σε αυτή την πενταετία που βρέθηκε, ναι, στην Tottenham. Ναι, δηλαδή, ναι, όλοι αυτοί οι παίκτες που πρωταγωνιστούν στην Tottenham αυτή την περίοδο, ο Harry Kane, ο Son, ο Eriksen, ο Dele Alli, όλοι αυτοί αναδείχθηκαν την περίοδο του Ποτσετίνο. Ναι, ήταν και πολλά χρόνια στην Tottenham, 5,5 χρόνια. Ναι, από το 2014, από το καλοκαίρι του 2014. Εντάξει. Ήταν σταθερά, αν θυμάσαι, κάθε χρόνο τότε, ήταν μέσα στην τριάδα, τετράδα. Ναι. Και δεύτερη έχει τερματίσει, δηλαδή δεν είχε κακή εικόνα. Αν δεν κάνω λάθος, στην πενταετία του Ποτσετίνο, 4 φορές στην τετράδα. Ναι. 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 Ήταν πάντα στην τετράδα. Μεγάλο επίτευγμα. Βέβαια, δεν μετουσιώθηκε αυτή η επιτυχημένη περίοδος τότε με Ποτσετίνο σε τίτλους. Και αυτό είναι κάτι που θα είναι πάντα το ψεγάδι του, ναι, του Αργεντινού. Δηλαδή, ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει ακόμη τίτλο στην καριέρα του. Ούτε καν ένα League Cup για παράδειγμα. Η Tottenham έχει να πάρει γενικότερα τρόπαιο από το League Cup του 2008. 11 χρόνια δηλαδή. Πολλά χωρίς τρόπαιο. Εντάξει, δεν συζητάμε για πότε έχει πάρει τελευταία φορά πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, πλήρωσε το μάρμαρο των κακών εμφανίσεων φέτος ο Ποτσετίνο. Αλλά ήταν φανερό ότι οι παίχτες δεν είχαν κάτι άλλο να δώσουν. Δηλαδή, και οι περισσότεροι ήταν ψιλοξενερωμένοι νομίζω. Δηλαδή ο Έριξεν ψαχνόταν να φύγει το καλοκαίρι, ενδιαφέρθηκε για αυτόν United, Real. Έμεινε στην Tottenham.
τελευταίο χρόνο συμβολέου. Για μένα είναι λάθος ένας παίκτης να μπαίνει τελευταίο χρόνο συμβολέου και να μην τον δίνεις, αν θέλει να φύγει. Ναι. Γιατί ορίζει τα αποτελέσματα. Και ο Αντερβάιλντ λίγη του συμβολέου. Αντερβάιλντ και ο Βερτόγκεν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τα δύο στόπερ βασικά. Ναι. Και πλήρωσε αυτό το μάρμαρο από Ποτσετίνο είναι το ότι όπως γράφανε τα βρετανικά, ΜΜΕ είχε και κακές σχέσεις με κάποιους παίχτες. Ναι, στα μπορεί να έχει θέμα στα αποδυτήρια, ναι. Αλλά έσκασε αυτό το θέμα της απόλυσης Ποτσετίνο μέσα στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Λίγοι το περίμεναν δηλαδή. Άλλο να απολύεται μετά από ένα κακό παιχνίδι και άλλο. Όντως, ναι. Είχε αυτή. Ήταν λίγο μια έκπληξη αυτό. Εντάξει, νομίζω δεν θα αργήσει να βρει ομάδα ο Ποτσετίνο να δουλέψει. Από εκείνου εξαρτάται. Ναι. Σε πόσο χρόνο θέλει να δουλέψει, γιατί υπάρχουν ομάδες που έχουν πουλήτη. Στην Ευρώπη. Αλλά οι άνθρωποι της Τότεναμ νομίζω ότι είχαν έτοιμο το πλάνο. Δηλαδή, ο Μουρίνιο ανακοινώθηκε 6,5 ώρα Αγγλίας. Δηλαδή, με το που απολύθηκε ο Ποτσετίνο, λίγες ώρες μετά. Ναι, φοβερό, ναι. Έτσι. Ανακοίνωσε 6,5 ώρα το πρωί, ώρα Αγγλίας. Είχαν συμφωνήσει με τον Πορτογάλο. Εντάξει. Ποιος, εντάξει. Ήταν, έλειπε ένα χρόνο. Ναι. Σχεδόν την πρέπει. 11 μήνες. Ναι. Δεκέμβριο 18 απολύθηκε από το United. Εντάξει, είναι, η πρόσληψη του Μουρίνιο είναι τεράστια αλλαγή φιλοσοφίας για την Τότεναμ. Δηλαδή, πας από έναν προπονητή που αρέσκεται στο επιθετικό ποδόσφαιρο, το θεαματικό, που αναδεικνύει παίχτες από τις ακαδημίες, πας σε έναν προπονητή ο οποίος δεν διστάζει να θυσιάσει το θέαμα για το αποτέλεσμα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Βέβαια, εντάξει. Που δεν έχει αναδείξει και πολλούς παίχτες. Δηλαδή, συνήθως, πώς το λένε, περιμένει να. Εντάξει, ο Μουρίνιο έχει συνηθίσει να δουλεύει σε ομάδες με μεγάλο πορτοφόλι, ναι. Και συνήθως η λύση, το πρόβλημα του Μουρίνιο ήταν πάντα οι μεταγραφές. Σε αντίθεση με τον Ποτσετίνο που δούλευε, προσπαθούσε να αναδείξει παίχτες. Με το υλικό που έχει. Ναι. Είναι δύο προπονητές με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, αλλά ο Μουρίνιο έχει αυτό που δεν είχε ο Ποτσετίνο, δηλαδή τίτλους στο βιογραφικό ναι, του. Έτσι. Σίγουρα, πάρα πολλούς. Εντάξει, και με αυτή την απόφαση, νομίζω ο Λίβιο, ο πρόεδρος του Τότεναμ, κάνει σαφές ότι θέλουμε επιτέλους να διεκδικήσουμε τίτλους. Δηλαδή θέλουμε να αλλάξουμε. Δηλαδή και με τον Μουρίνιο πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε. Αλλά ο Μουρίνιο δεν είναι ο προπονητής που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Έχει τσαλακωθεί αρκετά η εικόνα του με τις τελευταίες αποτυχίες, κυρίως του United. Έτσι. Ναι. Που και στο United πήρε τίτλους. Αλλά όχι τόσο λαμπερούς. Πήρε γύρω παλί. Βέβαια, πήρε ένα League Cup, ένα Community Shield. Αλλά γενικότερα κρίνεται αποτυχημένο το πέρασμά του στο United. Ναι, σίγουρα αποτυχημένο. Αλλά από την άλλη είναι και για τον Μουρίνιο μια τεράστια ευκαιρία η Τότεναμ να δείξει ότι το έχει ακόμη στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή ότι δεν έχει ξοφλήσει όπως πολλοί του. Ναι, είναι ένα στοίχημα σίγουρα για εκείνο, πολύ μεγάλο. Ναι, ναι. Ήταν εντωμεταξύ απολαυστική η πρώτη συνέντευξη τύπου του Μουρίνιο ως προπονητής της Τότεναμ. Ο οποίος προσπάθησε να υιοθετήσει ένα άλλο στυλ, έτσι λίγο πιο ταπεινός. Εντάξει, είπε ότι βέβαια και ο Ποτσετίνο είναι ευπρόσδεκτος όποτε θέλει να έρθει εδώ πέρα στο προπονητικό κέντρο, ότι έχει κάνει πολλά πράγματα για τον Τότεναμ και αυτά. Και το ρωτάει σε κάποια φάση ένας δημοσιογράφος, πιστεύετε ότι η ήττα στο Champions League πέρσι επηρέασε τη φετινή πορεία του Τότεναμ? Και γυρίζει και λέει: Μουρίνιο, δεν ξέρω, δεν έχω χάσει ποτέ τελικό Champions League. Για να σας απαντήσω. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Εντάξει, βέβαια θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η Τότεναμ και με τον Μουρίνιο. Που μην ξεχνάμε ότι αντιμετωπίζει και τον Ολυμπιακό αύριο ο Μουρίνιο. Θα τα πούμε βέβαια συνέχεια αυτά. Κάτσε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Η Arsenal άλλη μια γκέλα, 2-2 με τη Southampton. Και εκεί σε μεγάλη πίεση ο προπονητής της Arsenal, ο Emery. Παρόλο που για μένα επίσης μου αρέσει ο Emery, θεωρώ ότι παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Και εντάξει, φέτος δεν είχε μεγάλες επιτυχίες σε Σεβίλη, 3 Europa League, ξέρει. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι επιτυχίες ο προπονητής. Mm. Που είναι στην Arsenal, τώρα θα δούμε πως έχουμε και εκεί κάποια πώληση. Ναι, γιατί στην Arsenal είναι και πολύ κακό νομίζω το κλίμα και στα αποδυτήρια και μεταξύ των. Και το roster για μένα. Ναι. Δεν είναι τόσο, το λέω κυρίως αμυντικά. Πάντα η Arsenal έχει πρόβλημα αμυντικά. Δεν ναι, και νομίζω λείπει και ένας πολύ καλός half, όπως έλειπε και πέρσι στην Arsenal. Ναι, όπως και το Ramsey, ας πούμε, που έμεινε ελεύθερος. Ναι. Και έφυγε. Ή και αμυντικό half, αυτό εννοώ πιο πολύ. Δηλαδή. Ο Τζακ, ας πούμε, που ήταν και αρχηγός, μάλλον δεν θα έχει μέλος στην Arsenal μετά και από ναι. Τα τελευταία που ναι. Την ώρα που έγινε αλλαγή τα βάλε με τον κόσμο της Arsenal. Έχει μόνο τον Τορέιρα, νομίζω με την κόσμο. Ο Τορέιρα που δεν κάνει τις καλές εμφανίσεις που έκανε πέρσι. Και γενικά στην Arsenal είχαν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες το καλοκαίρι με την απόκτηση του Πεπέ από τη Λίλ, αν θυμάσαι, ναι, του Ιβοριανού, 80 εκατομμύρια. Και όλοι φαντασιώνονταν μια τρομερή τριάδα με Λακαζέ, τον Μπαμεγιάν και Πεπέ, αλλά δεν έχει προσαρμοστεί ο Ιβοριανός. Ο Λακαζέ ήταν τραυματίας το τελευταίο καιρό, γύρισε όμως, έβαλε δύο γκολ με τη Southampton. Αλλά γενικότερα έχει αρκετά θέματα η Arsenal. Δεν τα έλυσε έτσι. Όταν πέρυσι το καλοκαίρι του Νταβίτ Λουίς, δεν νομίζω ότι έλυσε τα ελληνικά προβλήματα. Και κάνει όλο γκάφες από φωτή φέτος. Ναι, δεν έχει εξελιχθεί σε ηγέτη της άμυνας. Καθόλου. Ναι. Έχει θέματα στην άμυνα η Arsenal σίγουρα.
Η Λέστερ κάνει φοβερή χρονιά. Είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή, μην το ξεχνάμε. Που έχει γνωστό προπονητή, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μπρένταν Ρότζερς. Ναι. Ο Μπρένταν Ρότζερς, μπράβο, ναι. Και κάνει ακόμα καλύτερη σεζόν από αυτή που έκανε τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα το 2016. Α, στατιστικά είναι καλύτερη. Ναι, δηλαδή η στατιστικά έχει περισσότερους βαθμούς και καλύτερα στατιστικά γενικότερα στις πρώτες 14 αγωνιστικές από τις αντίστοιχες τη σεζόν 15-16 που πήρε τον τίτλο. Και έχει και αυτό το αποτέλεσμα το απίστευτο, έτσι, το 1-9. Ναι, με τη Southampton. Ναι. Αυτό δεν το θυμάμαι τελευταία χρονιά, ξαναγίνει. Ναι, ναι. Αλλά έχει πολύ καλό υλικό η Λέστερ. Έκανε ό,τι ήθελε στο Μάντσο, ό,τι ήθελε πραγματικά. Ναι. Φερόταν λες και έπαιζε μια ομάδα πολύ διαφορετική. Πώς θα το εξηγήσω τώρα, σαν παίζει μια ομάδα τις 5 πρώτες με την τελευταία. Ή του τοπικού προαθλήματος. Ακριβώς, τόσο μεγάλη διαφορά στην ποιότητα. Αλλά μου αρέσει πολύ η φετινή ομάδα της Λέστερ, πέρα από το ότι έχει επιστρέψει δυναμικά ο Τζέιμι Βάρντι, ένας από τους ήρωές της στη σεζόν του τίτλου. Έχει ένα και απίστευτο αριστερό μπακ, τον Τσίλγουελ, τον Μάντισον στα χαφ, τον Αγιώθε Πέρες από την Νιουκάσλ που κάνει φοβερή χρονιά, τον NDD και αυτόν στα χαφ. Έχει γενικά ωραία ομάδα. Τι άλλο από την Αγγλία, είχαμε βέβαια και το μεγάλο Derby City Chelsea. Το παρακολούθησε το μάτς αυτό. Το παρακολούθησες. Ναι, ναι, ναι. Δεν κατάφερα να το δω, αλλά άκουσα ότι ήταν μάτς με φοβερό ρυθμό. Πολλές φάσεις. Πιο πολύ στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Mm. Πολύ καλός ρυθμός. Η Chelsea για μένα ήταν καλύτερη. Ναι. Το άκουσα από πολλούς ότι παρά το γεγονός ότι νίκησε η City, η Chelsea έκλειψε τις εντυπώσεις. Ναι, γιατί έπαιξε πολύ καλά. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε φάσει να προηγηθεί. Ναι. Με ένα παραπάνω γκολ, έτσι να το διευκρινίσουμε. 0-1 το ημίχρονο. Ναι. Με γκολ του Καντέ, φοβερό παιχνίδι του Καντέ. Ο οποίος δεν έπαιξε ως αμυντικό half κόφτης, όπως ξέρουμε είναι η κλασική του θέση. Ναι. Έπαιξε ως οχτάρι box to box. Ναι, γιατί από πέρσι έχει συνηθίσει, πρέπει να συνηθίσει αυτή τη θέση λόγω της παρουσίας του Ζορζίνιου. Ναι, Chelsea. Πολύ πιο. Είναι αυτό το κλασικό εξάρι πλέον. Ναι, πολύ καλό. Έβαλε τον πρώτο τον γκολ για την Chelsea στο μοναδικό. Και έχει και φάση για να βάλει κι άλλο γκολ. Ναι. Θα βάζει δύο γκολ, δηλαδή. Εντάξει, μιλάμε, είναι ένα. Πιστεύω ότι στη θέση του είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή. Και δείχνει ότι ανταποκρίνεται και σε μια θέση αυτή που είπες, εσωτερικό χαφ δηλαδή. Όχι το κλασικό εξάρι. Αλλά εντάξει, η City έδειξε την ποιότητά της και πήρε το παιχνίδι αυτό. Με την ποιότητα. Χωρίς να πείσει, έτσι εντάξει. Ναι, χωρίς να πείσει. Αλλά γενικά η Chelsea είναι από τις εκπλήξεις φέτος. Γιατί μην ξεχνάς ότι είχε και το πρόβλημα την απαγόρευση των μεταγραφών το καλοκαίρι. Προσπάθησε με την επιστροφή των δανεικών να φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και τα έχει καταφέρει. Δηλαδή, ο Abraham είναι μέσα στο πρώτο σκόρερ της Premier League. Που είναι δικό σου παιδί, έτσι. Αποκάλυψη. Από πέρσι έκανε πολύ καλή χρονιά στην Championship με τη Villa. Ναι. Και ο Mount που ήταν επίσης. Με την Derby που ήταν παίκτης του Lampard. Ή ο Tomori στην άμυνα. Ναι. Ίσως έκανε καλό δηλαδή τη Chelsea. Απαγόρευση μεταγραφών γιατί είχε αναδείξει παίκτες. Και πραγματικά τη θαυμάζουν πολύ γι' αυτό το επίτευγμα. Και είχαμε και ένα φοβερό μάτς στο Sheffield United. Επίσης το παρακολούθησα. 3-3. Από 2-0, 2-3 και 3-3 στο τέλος, έτσι. Απίστευτο. Η United στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακή. Ναι. Δηλαδή δίκαια ανήκαγε η Sheffield. Έβαλε 3 γκολ σε ένα δεκάλεπτο. Όμως. Ναι. Από το 72 στο 79. Πάλι σε 7 λεπτά. Τώρα γιατί έκανε στο ημίχρονο σώσει και τα αλλαγές. Άλλαξε και το σύστημα. Που ήταν λάθος από ό,τι αποδείχθη δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο. Πέρασε το Lingard που βοήθησε. Άλλαξε το πλάνο της ομάδος. Και τον Γκρίγουν πιο μετά το Μετσιρικά που έβαλε και το πρώτο γκολ στην Premier League. Ναι, ναι. Που δείχνει ότι είναι ένα πολύ καλό ταλέντο. Πολύ λένε ότι είναι καλύτερο και το Rashford. Όταν ναι, είναι από τα project της United που το πιστεύουν πολύ. Ναι, για μένα το λάθος της United είναι ότι δεν έχει ενισχυθεί μεταγραφικά το καλοκαίρι και βασίζεται μόνο σε Μετσιρικάδες. Ενισχύθηκε ουσιαστικά μόνο στην άμυνα με την απόκριση του Maguire. Αλλά... Ναι. Μιλάμε πολύ καλό στόπερ, έτσι. Έχει ναι. Βοηθήσει. Αλλά δεν έχει, έχει κενά. Έχει γενικότερα πολλά θέματα η United. Είχε και όλη αυτή την ιστορία με το Pogba το καλοκαίρι που ήθελε να φύγει. Ουσιαστικά τον κράτησαν με το έτσι θέλω στο Old Trafford και ουσιαστικά εξαφανισμένος πλέον. Δεν αγωνίζεται καν. Δεν είναι έχει αγωνιστεί μόνο στα πρώτα παιχνίδια και είναι εκτός λόγω ενός προβλήματος στον Αστράγαλο. Εδώ και αρκετές εβδομάδες, ναι. Έχει πολύ καιρό να παίξει, ναι. Για μένα. Ένα από τα μεγάλα λάθη του United ήταν που έδωσε τον Λουκάκου στην Ίντερ και δεν τον αντικατέστησε. Δεν πήρε επιθετικό. Δεν πήρε σεντερφόρ. Είναι ο Ράσφορντ ή ο Μαρσιάλ. Με σεντερφόρ και δεν υπάρχει ο πίσωφόρ. Μόνο ο Γκρίνγκουντ, ο Ψιρικάς, έτσι. Και δεν πήρε επίσης ένα χαφ ποιοτικό γιατί είχε συνδεθεί με ονόματα όπως ο Έριξεν, όπως ο Μπρούνο Φερνάντες, π.χ. της Sporting. Δεν πήρε κανένα από αυτούς. Και είναι όλοι μέτροι. Ναι. Η μέση. Δηλαδή ο Μακτόμιν για μένα δεν το θεωρώ ιδιαίτερο ταλέντο. Επειδή παρακολουθώ πολύ το United. Ο Περέιρα κάνει κάποια παιχνίδια καλά, δεν είναι. Εντάξει, είναι ένα τίμιο, θα λέγαμε μέσο. Ναι. Ο Φρεντ που τελευταία παίζει βασικό, ενώ σε αρχή δεν τον είπε πολύ, δεν τον είχε ναι, ενώ πέρσι που ήταν πρώτη χρονιά, πολύ λίγα πράγματα. Έτσι. Πολύ λίγα πράγματα, ναι.
Ναι. Τα ξεκίνησε πολλά τα χρήματα που δαπανήθηκαν για να αποκτηθεί και στα εξτρέμ έχει θέμα. Ναι, βέβαια. Πάλι έχει τις ειδικάδες. Είναι μια αποκάλυψη ο James ο Γαλλός όμως, έτσι, που έχει πάρει το δεξί άκρο. Ο James ήταν πολύ καλή μεταγραφή. Και φαίνεται ότι έχει προοπτικές πολύ καλές. Πολύ μεγάλη ανακάλυψη από την Vita. Να βαδίσει εκεί στα χνάρια του Giggs του. Ναι, ναι. Πολύ καλό παίκτη. Ναι. Πολύ καλό με μέλλον. Στη Swansea έπαιζε να δεν κάνω λάθος. Στη Swansea, ναι, ναι, ναι. Αλλά φωνάζει ο United ότι θέλει ενίσχυση πρώτο στα half και δεύτερον στο center four. Στα half, στα four, στα εξτρέμ, παντού. Ο Μαρσιάλ κάνει καλά παιχνίδια, νομίζω έχει ανέβει και ο Μαρσιάλ. Ναι, κάνει καλά παιχνίδια. Είναι... Δηλαδή, έχει μια δεκάδα καλή, αλλά δεν έχει πάγκο. Ναι, βάθος, βάθος. Δεν έχει καθόλου βάθος. Δηλαδή, εγώ τη σύγκραμα άλλη ομάδα, α πούμε, μίλαμε για τη Σίτι τώρα. Ναι, εντάξει, νομίζω. Μπορεί να έχει πάγκο τον Γκιντογάν, τον Σανέ, α πούμε και άλλου. Το Μαχρέζ, ναι. Δύο δεκάδε, ξεκάθαρα. Ναι. Και πλησιάζει και το ντέρμπι του Μάντσεστερ, 7 Δεκεμβρίου. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή, μια άλλη ομάδα, α πούμε, την Τσέλση. Ακόμη και η Τσέλση έχει καλύτερο πάγκο ή Arsenal από την United. Ναι, ναι. Πολύ, πολύ μικρό το ρόστερ. Και το πληρώνει αυτό γιατί πολύ λίγα πράγματα φέτος στην Premier League είναι στη μέση βαθμολογίας, 17 βαθμούς ως και η Tottenham. Το χειρότερο ξεκίνημα τα τελευταία, ούτε εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει κάνει. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, με τόσους λίγους βαθμούς. Και ο Solskjaer είναι υποπίεση. Δηλαδή είχε κάνει το πολύ καλό τρίμηνο πέρσι, αλλά από εκεί και πέρα έχει προβληματίσει, έτσι. Είναι υποπίεση, και... αλλά δεν έχει και το ρόστερ, έτσι. Ναι, ναι. Για μένα θα έκανε καλό στην ομάδα αν έκανε μεταγραφές και αν έπαιρνε έναν πιο έμπειρο προπονητή, θα πω. Ναι. Όπως ο Αλέγκρι, ας πούμε, που είναι ελεύθερος παράδειγμα. Ή ο Αντσελότη, που μάλλον θα μείνει ελεύθερος σύντομα, αν δεν είναι ήδη. Με την Νάπολη. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με το παιχνίδι στον Villa Newcastle. Και πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Για να κάνουμε μετά ένα μικρό διάλειμμα και να περάσουμε στο Champions League, γιατί και εκεί έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, Ισπανία. Γίνεται ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις είναι πολύ κοντά βαθμολογικά η μία με την άλλη. Δηλαδή είναι η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ στην κορυφή με 28 βαθμούς και έχουμε χνέδει λιγότερο το μεταξύ του ντέρμπι που αναβλήθηκε 18 Δεκέμβρη. Και είναι η Σεβίλη τώρα τρίτη με 27, η Ατλέτικο τέταρτη με 25, με 23 η Μπιλμπάο και η Σοσιεδάδ. Δηλαδή, όλες αυτές οι ομάδες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Και νομίζω αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι πολλές ομάδες γκελάρουν παντού. Δηλαδή, καμία δεν έχει ξεχωρίσει ακόμη. Ναι, και ειδικά οι δύο μεγάλες, έτσι. Ναι, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ που έχουν προβληματίσει. Αν και η Ρεάλ δείχνει να έχει βρει ρυθμό στα τελευταία παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, την παρακολούθησα και με τη Σοσιεδάδ. Την παρακολούθησα και με την Γαλατά Σαράι το 6-0 Champions League. Μετά από την ήττα από τη Μαγιόρκα, που είναι και το τελευταίο έτσι αποτέλεσμα που προβλημάτισε. Έχει την νίκη στην Τουρκία με τη Γαλατά, την νίκη με τη Λεγανδές με 5-0, τη Λευκή Σοπαλία με την Πέτης, το 6-0 με τη Γαλατά, το 4-0 με την Νέιμπαρ και το 3-1 τώρα με τη Σοσιαδά. Δηλαδή, sorry, δείχνει ότι χτίζει ένα καλό σερί. Έχει βρει ρυθμό. Ναι, ενώ τη θέση Μπαρτσελόνα. Και η Μπαρτσελόνα νίκησε βέβαια μεν αυτή την αγωνιστική, τη ναι, Λεγανές. Αλλά συνέχεια νικάει, ας πούμε, το ζόρι, θα λέγαμε. Ναι. Στον γκολ, δηλαδή, αν τα δει τα παιχνίδια. Μεγάλο προβληματισμό για το Βαλβέρδε. Ακούγονται πάρα πολλές γκρίνιες και νομίζω ότι δείχνει πόσο εξαρτημένοι είναι από το Μέση σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, ως πότε θα την ξελασπώνει ο Μέση είναι η απορία των περισσότερων. Βέβαια, δεν σκόραρε στο δεύτερο παιχνίδι, Λεγανές. Την ξελάσπωσε το προηγούμενο που έτυχε να το παρακολουθήσει με τη Φέλτα. Έβαλε ένα πέναντι και δύο γκολ από φάουλ. Τα δύο γκολ με φάουλ, ναι. Τα φάουλ τα εκτελήσαν πέναντι, είναι απίστευτο. Και δεν ξέρω τώρα, 18 Δεκέμβρη που είναι και το μεταξύ του ντέρμπι, αυτή τη στιγμή βλέπω τη Ρεάλ σε καλύτερη φάση. Είναι σε καλύτερη. Αλλά βέβαια εντάξει, σε ένα ντέρμπι Μπαρτσελόνα Ρεάλ δεν μπορεί να. Αλλά από εκεί που ήταν σε Σουίτ και ο Σιντά, βλέπουμε ότι έχει ρυθμό η ομάδα. Έχει καταφέρει να το στρώσει το πράγμα. Ναι. Ναι. Αλλά έτσι. Μάιν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι, βέβαια. Πρώτο σκόρε τη Ρεάλ. Σκόραρε πάλι τώρα με τη Σοσιεδάδ. Έχει φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, τα 10 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Ναι. Πέρσι έβαλε 30 γκολ, αν δεν κάνω λάθος, σε όλου του διοργανώσει με τη Ρεάλ. Δείχνει πόσο έχει απελευθερωθεί μετά τη φυγή του Ρονάλντο. Ο μόνος κερδισμένος μετά τη φυγή του Ρονάλντο είναι ο Μπενζεμά στην Ρεάλ. Είναι αυτή, ναι, ακριβώς. Και γενικά έχουν αναδειχθεί διάφοροι παίχτες όπως ο Φεντερίκο Βαλβέρδο, πιτσιρικάς οργανός στα χαφ, που τον εμπιστεύεται ο Ζιντάν Ολένα και περισσότερο. Ο Αζάρ, αν και δεν έχει κάνει ακόμα το πολύ μεγάλο παιχνίδι, δείχνει ότι σιγά σιγά αρχίζει να θυμίζει τον Αζάρ που ξέρουμε. Γιατί δεν ξεκίνησε καλά, έχασε κάποια παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Και έχει και ένα πιτσιρικά που έχει πάρει τον Ροντρίγκο. Και ο Ροντρίγκο, ναι. Που λένε ότι είναι καλύτερο στο Βινίσιους. Ναι. Που πέτυχε εκείνο το χατρίκ με τη Γαλατά Σαράι. Ναι, ναι. Έσπασε πολλά ρεκόρ. Και εντάξει, τώρα στα 18 σου να πετυχαίνεις χατρίκ μες στον Μπερναμπέου με τη φανέλα της Ρεάλ σε μάτς Champions League. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι απλό πράγμα, έτσι. Αλλά δείχνει η Πρεμιέρα Ντιβιζιόν ότι θα εξελιχθεί με αρκετό ενδιαφέρον φέτος.
Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά εντάχει για την Ισπανία. Νομίζω ότι μετά από αρκετά χρόνια γίνεται ενδιαφέρον πρωτάθλημα και στην Ιταλία όσον αφορά τη μάχη του τίτλου. Γιατί ναι, βλέπουμε μια πολύ καλή Ίντερ. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ φέτος. Ότι μπορεί πιστεύεις να κοντράρει τη Γιουβέντους μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω, γιατί και άλλες ομάδες υπήρχαν που φέρονται την κόντρα στα πρώτα παιχνίδια ή τουλάχιστον μέχρι το πρώτο μισό. Αλλά μετά στο τέλος η Γιουβέντους το έπαιρνε πάντα. Ναι. Και η Νάπολη κάποτε έφτασε πολύ κοντά να το πάρει. Δεν μπορούσαν να πάνε και μετά να ακολουθήσουν δηλαδή. Ακριβώς. Είτε εντάξει, έχει το Κόντε στον πάγκο που είναι πάρα πολύ μεγάλος προπονητής. Ναι. Πολύ καλός προπονητής. Δείχνει να έχει ένα σοβαρό πλάνο η Ίντερ με την πρόσληψη του Κόντε, έτσι. Ναι, και έχει καλό ρόστερ, έχει ενισχυθεί. Δεν είναι κακό το ρόστερ που έχει. Καλό ρόστερ, βέβαια, τις προάλλες γκρίνιαζε ο Κόντε επειδή το ρόστερ αυτό δεν το επιτρέπει να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα σε δύο διοργανώσεις, δηλαδή και σε πρωτάθλημα και σε Champions League. Πολλοί λένε δηλαδή ότι αναγκαστικά μια από τις δύο διοργανώσεις θα τις αφήσει η Ίντερ, μάλλον το Champions League, αν θέλει να επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, βέβαια, αυτό θα είναι κάτι που θα το δούμε. Αλλά ναι, εντάξει, και με τον Λουκάκου ενισχύθηκε αφάνταστα στην επίθεση και το δίκαιο. Και τον Σάντσες που βλέπει ένα άλλο πρόσωπο. Ναι, εντάξει. Του πάει. Ο Γκοδίν στα ενάμινα, ναι, έχει γίνει ηγέτης. Και ο Λουκάκου έχει φτιάξει και πολύ καλό δίδυμο με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στον Αργεντινό. Πολύ καλός παίκτης ο Αργεντίνος. Και εμένα μου έχουν κάνει θετική εντύπωση οι δύο Ιταλοί πιτσιρικάδες, ο Μπαρέλα που τον πήρε από την Κάλιαρη και ο Σένσι που τον πήρε από τη Σασουόλο. Ξέρουν πολύ μπάλα. Είναι το μέλλον, φαίνεται, στα χαφ και για την Εθνική Ιταλίας. Ναι, και είναι βασική. Ειδικά ο Σένσι έχει, σε όσα λίγα παιχνίδια τον έχω δει επί της Ίντερ, έχει απίστευτη τρομερή τέτοιο, τεχνική κατάρτιση. Ναι. Τώρα για το αν μπορεί να κοντράρει τη Γιουβέντους, να το δούμε. Αλλά μέχρι στιγμής δείχνει συνεπέστατη. Δηλαδή έχει πάρει όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια Ίντερ και έχει στραβοπατήσει μόνο σε ένα εντός με την Πάρμα και στο Ίντερ Γιουβέντους, στο μεταξύ του ντέρμπι που έχασε 2-1. Όπου εκεί εντάξει η Γιουβέντους έδειξε ότι έχει το μεταλλό πρωταθλήτρας, δηλαδή το όχι. Εντάξει, έχει 8 σερβ πρωταθλήματα, δηλαδή αν κάποια ομάδα ξέρει όσο καμιά άλλη να παίρνει τον τίτλο στην Ιταλία είναι η Γιουβέντους. Αλλά υπάρχει γκρίνια στη Γιουβέντους για το ότι ενώ πήρε το Σάρι, που είναι ένα προπονητής γενικότερα που έχει δείξει ότι η φιλοσοφία του είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο, δεν έχει περάσει ακόμα δηλαδή, αυτή η φιλοσοφία. Δηλαδή η ομάδα συνεχίζει να παίζει τόσο όσο. Και μάλιστα παίζει και με τη φωτιά, δηλαδή με την Αταλάντα τώρα στο παιχνίδι στον Μπέργαμο για αυτή την αγωνιστική. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, έχασε πολλές ευκαιρίες η Αταλάντα και βρήκε τα γκολ στο τέλος η Ιουβέντους με τον Ιγκουαΐν και τον Ντιμπάλα για να φύγει νικήτρια. Και δεν έπαιξε και ο Ρονάλντο. Ναι, πολλοί λένε ότι μήπως και δεν χωράει πλέον ο Ρονάλντο η Ιουβέντους. Μου κάνει εντύπωση αυτό που διάβασα, δεν ξέρω. Mm. Ότι ο Ντιμπάλα και ο Ιγκουαΐν λένε σιγά σιγά πολύ καλά και ότι σκοράρουν. Ναι, κάποιοι διατυπώνουν την άποψη ότι είναι καλύτερη ομάδα στο αγωνιστικό χώρο χωρίς τον Ρονάλντο η Ιουβέντους. Ναι. Από την άποψη ότι εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα σε όποια ομάδα έχει το Ρονάλντο. Δηλαδή, ο Ρονάλντο όταν βρίσκεται σε μια ομάδα, όλη η ομάδα παίζει για αυτόν. Φαινόταν ναι, αυτό και στη Ρεάλ, έτσι. Ναι. Ενώ όταν δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο, η ομάδα απελευθερώνεται και φαίνεται ότι έχει περισσότερες επιθετικές επιλογές. Είναι και ομαδική, ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, από την άλλη, και ο Ρονάλντο είναι ένας παίχτης που δεν μπορείς να τον βγάλεις από την δεκάδα. Είναι βαρόμετρο. Ναι. Τώρα με την Αταλάντα δεν έπαιξε γιατί τον ξεκούρασε ο Σάρι για να τον έχει φρέσκο με την Ατλέτικο στο Champions League. Υπήρχε και αυτή η ιστορία με την, επειδή αντέδρασε άσχημα όταν βγήκε αλλαγή στο μάτς με τη Μίλαν, αν θυμάσαι, στο ντέρμπι. Τον έβγαλε αλλαγή ο Σάρι στο 55. Δεν το γνωρίζω. Τον έβγαλε αλλαγή ο Σάρι στο 55 στο μάτς με τη Μίλαν. Και εντάξει, δεν του άρεσε καθόλου του Ρονάλντο, βέβαια. Τσίνησε, δηλαδή, ας πούμε. Τσίνησε και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια. Εντάξει, βέβαια, μετά ο Σάρι σε συνέντευξη είπε ότι εντάξει, μ' αρέσει οι παίκτες να αντιδράνε έτσι όταν βγαίνουν αλλαγή. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι ξέρεις, έχουν φιλοδοξίες, ότι κάθε παίκτης δεν του αρέσει να βγαίνει αλλαγή. Πόσο μάλλον τον Ρονάλντο και τον βγάζει το 55. Ναι, τα μαζέψανε βέβαια και οι δύο μετά. Ναι. Εντάξει, όλα καλά φαίνεται. Θα δείξει τώρα στην πορεία. Μίλαν Νάπολη 1-1 στην κόντρα δύο ομάδων που δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά αυτό το πρωτάθλημα. Είπες πριν για την Νάπολη ότι έχει προβλήματα και ο Αντσελότη σε κρίση. Ναι, παρόλο που είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και ένα όχι τόσο καλό ρόστερ που έχει η Νάπολη. Εντάξει, μέτριο ρόστερ είναι αλήθεια. Ναι. Δεν έχει καταφέρει όμως να πετύχει κάτι σπουδαίο. Στο πρωτάθλημα όχι. Ακόμη. Στο Τσάμπιονς είναι πολύ καλή. Έχει ναι, εντάξει, τώρα παίζει βέβαια. Νίξε με τη Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθος. Νίξε με τη Λίβερπουλ και είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει τη Λίβερπουλ φέτος. Ακριβώς. Αλλά τώρα παίζει με τη Λίβερπουλ στο Anfield. Θα τα πούμε μετά που θα πούμε για το Champions League. Και παίζει και την πρωτιά σε αυτόν τον όμιλο. Αν έρθει όμως π.χ. μια ήττα και βαριά από τη Λίβερπουλ αύριο, μεθαύριο, όποτε παίζουμε μεθαύριο, θα γίνει πίεση αφόρητη. Ναι. Και υπήρχε εκείνο το σκηνικό που ήθελε ο πρόεδρος της Νάπολη, ο Ντελαουρέντες, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, ναι, να κλειστούν οι παίχτες σε ξενοδοχείο για μια εβδομάδα,
το περίφημο ρητήριο που έχουν, την έχουν σαν τακτική αυτοί οι Ιταλοί. Και οι παίχτες μαζί με τον Αντσελότη εναντιώθηκαν σε αυτή την απόφαση και τα μάζεψαν από το γήπεδο και έφυγαν για τα σπίτια τους. Ουσιαστικά παράκουσαν τον πρόεδρο. Ναι. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα στην Νάπολη. Ναι, ναι. Βέβαια είναι και ο Μανολάς ο οποίος δεν κάνει τα παιχνίδια που κάνει στη Ρώμα, έτσι. Εντάξει, ο Μανολάς νομίζω ότι έχει παρασυρθεί στη γενική μετριότητα της Νάπολη. Ναι. Ενώ έχει δίπλα του και ένα φοβερό αμυντικό για μένα, όπως είναι ο Κουλιμπαλή. Για μένα είναι ένα από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ο Κουλιμπαλή. Αλλά εντάξει, όταν η ομάδα έχει μέτρια παρουσία γενικότερα, παρασύρονται όλοι οι παίχτες. Και η Μίλαν, εντάξει, δεν το συζητάμε. Πολύ μέτρια πορεία και αυτή. Αλλά νομίζω ήταν κάτι που δεν προξενεί. Είναι κάτι που δεν προξενεί εντύπωση πλέον. Δηλαδή. Ναι. Και το ρόστερ της Μίλαν δεν είναι τέτοιο ώστε να πεις ότι μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά σίγουρα είναι αρκετά χαμηλά. Λοιπόν, και πριν κάνουμε την διακοπή μας, να πάμε στην Bundesliga. Όπου εκεί, ουσιαστικά κοίτα τι γίνεται τώρα. Βλέπεις στην Αγγλία, όπου γίνεται πάντα μάχη για τον τίτλο, τη Λίβερπουλ να έχει φύγει με αρκετούς βαθμούς, και βλέπεις άλλα πρωταθλήματα όπου συνήθως βλέπαμε ομάδες να ξεφεύγουν, όπως στην Ιταλία η Juventus ή στη Γερμανία η Bayern, εκεί να γίνεται μεγάλη μάχη φέτος. Δηλαδή, έχω παρακολουθήσει την Bundesliga φέτος. Για πες μας. Παρόλο που γενικώς δεν πολύ παρακολουθώ. Ναι, εκεί είχαμε. Είναι η μεγάλη ύψη είναι η Gladbach στα πρώτα 10-12 παιχνίδια. Η οποία βέβαια έχασε αυτή την αγωνιστική. Έχασε, αλλά παραμένει πρώτη. Παραμένει. Και ήταν μεγαλύτερη διαφορά πρώτη. Mm. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει βέβαια, έτσι. Ήταν στο συν 4, πήγε στο συν 1 τώρα όμως. Ναι. Επειδή έχασε. Ναι. Γιατί η Bayern και η Leipzig ανήκησαν. Ότι δεν πήγαινε καλά και η Bayern και η Dortmund. Ναι. Ακόμη χειρότερη η Dortmund στο καλοκαίρι με τις μεταγραφές που έκανε, πολύ περιμένω θα πάει για πρωτάθλημα. Ναι. Τη βάζω στο πρώτο φαβορί μαζί με την Bayern πάντα. Ήταν από τις πρωταθλήτριες των μεταγραφών. Έκανε πολύ καλές κινήσεις. Ναι, ναι. Μπράντα, και έκουσε πάρα πολλά λεφτά. Ξόδεψε. Πούλησε βέβαια κιόλας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πείσει και είναι επίσης σε αφισβήτηση ο προπονητής. Ναι, βέβαια. Φαβρ. Ειδικά με το τελευταίο παιχνίδι που το είδα τη Παρασκευή. Ναι, ναι. Την 0-3 ήταν. Εντάξει, ήταν λίγο εικονικό. Γιατί η Bayern μόνο στην επιθέση τα βάλε τα γκολ. Αλλά κατάφερε να βάλει 3 γκολ σε ημίχρονο. Υπήρχε μεγάλη διαμαρτυρία από τους οπαδούς στο ημίχρονο από δοκιμασίες. Άλλαξε, έβαλε ό,τι επιθετικό έχει στον πάγκο Φαβρ και κατάφερε και στο τέλος σοφάρισε 3-3. Η Dortmund που είχε κάνει και πριν από μερικές εβδομάδες μεγάλη ανατροπή στο Champions League, έτσι, που είχαν 2-0 από την Ίντερ και στο ημίχρονο το γύρισε 3-2. Ναι, αν το είχε ξανακάνει αυτό ακριβώς. Ναι. Αλλά και πάλι δεν ήταν αρκετό. Δηλαδή. Πληρώνει τα αμυντικά της λάθη. Πάντα ήταν έχει έτσι, προβλήματα στην άμυνα. Ναι. Το καλοκαίρι δηλαδή πούλησε τον Διαλό που ήταν καλό στόπερ. Ο Ακάντζη, ο άλλο στόπερ που έμεινε, δεν είναι καλό και πήρε και τον Χούμελς από την Bayern, ναι. Ο οποίο δεν κάνει καλή χρονιά. Ναι. Ο Χούμελς, παρόλο που είναι ένα πάρα πολύ καλό αμυντικό. Γενικά είναι σε μια πτώση ο Χούμελς τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δηλαδή όταν τον είχε ξαναπάρει πίσω η Bayern το 2016, ήταν από του καλύτερου αμυντικού στην Ευρώπη. Σε πολύ καλή κατάσταση. Και δεν υπολογίζεται πλέον και από την εθνική Γερμανία. Ναι, πλέον δεν υπολογίζεται. Υπάρχουν άλλοι πιο νέοι στόπερ που παίζουν βασική. Ο Ρόις δεν είναι τόσο καλός. Αν και είναι μακριά από τραυματισμούς τα τελευταία μήνες. Ναι. Και είναι θετικό αυτό. Ναι, είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον Ρόις. Η αλήθεια είναι. Γιατί η ποιότητά του είναι αυθιαφισμήτητη, έτσι. Ναι. Αλλά έχει τραυματισμούς. Πάντα. Αλλά ο Ασάρ που πήρε δεν έχει δείξει τόσα καλά στοιχεία που ήταν στην κλάδο φοβερός. Ναι. Και ο Μπραντ πολύ καλός παίκτης. Ναι. Εντάξει, βέβαια με όλες αυτές τις γκέλες όλων αυτών των ομάδων, λέμε για την Dortmund, αλλά είναι στο μείον 5 από την κορυφή μόλις. Δηλαδή δεν έχει μείνει και να πει και 15 βαθμούς πίσω. Ναι, γιατί όλες οι ομάδες είναι. Είναι κοντά η μία με την άλλη. Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά εντάξει, έχουμε την Bayern που ανεβαίνει. Έχει φτάσει τώρα στον ένα βαθμό από την κορυφή. Νίξε τώρα και την Fortuna Düsseldorf 4-0. Παρόλο που έφυγε ο προπονητής, έτσι. Έχει απολυθεί ο Kovac. Έχει τον υπηρεσιακό, τον Hans-Dieter Flick. Μπορεί και να μείνει. Ναι, γιατί εντάξει, θετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμή. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, το μάτς με την Φορτούνα ήταν το πρώτο που δίσκορε ο Λεβαντόφσκι φέτος για την Bayern. Ήταν η είδηση αυτό, γιατί ο άνθρωπος κάνει όχι απλά απίστευτη σεζόν, είναι εξωγήινος πραγματικά φέτος. Είναι ο κορυφαίος στον κόσμο για μένα. Ναι, ναι, εννοείται. Το κορυφαίο φόρος, σίγουρα. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση στο Λεβαντόφσκι. Όχι ότι απλά τελειώνει τη φάση αποδειγματικά. Ναι, όντως ο Λεβαντόφσκι καλά θυμάμαι, δεν σκόραρε. Τα γκολ τα πέτυχαν ο Κίμιχο, το Λισό, ο Γκνάμπριο και ο Κουτίνιο. Όχι ότι απλά τελειώνει υποδειγματικά τις φάσεις, ότι είναι φοβερός και εκτός περιοχής, δηλαδή και με την μπάλα στα πόδια. Αν το δεις και σε μια χαρακτηριστική φάση και στο μάτς με την Düsseldorf που είδα στη μειότυπα, αλλά και π.χ. αν δεις τον γκολ που έβαλε στο 5-1 που είχα στην Bayern με την Άιντραχτ, η βαριά ήταν,
Το πώς παίρνει την μπάλα, πώς κάνει μέτρα με την μπάλα, πώς έχει και πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Κάνει ναι, απίστευτα ναι, ναι. πράγματα φέτος. Δηλαδή προσπαθούν να τον πιάσουν οι αμυντικοί, δεν μπορεί να τον πιάσει κανένας. Σκοράρει με κάθε τρόπο. Ναι, ναι, δεν ναι. μπορούμε, τίποτα να τον πιάσουν. Ναι. Και στο 2-3 την ήττα του Ολυμπιακού στο Καρεσκάκη, ουσιαστικά ο Λεβαντόφσκι ξελάσπωσε την Μπάγερν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάρει ίσω την ισοπαλία σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά δύο γκολ του Λεβαντόφσκι. Φάνηκε η ποιότητα των παιχτών και των Λεβαντόφσκι και των υπολείπων. Και πολύ καλή χρονιά κάνει και η Λειψία, έτσι. Με πρωτοστάτη εκεί τον Τίμο Βέρνερ που για μένα είναι φοβερός επιθετικός. Ναι. Θα προηγηθεί το καλοκαίρι νομίζω ότι. Ναι, ανανέωσε το καλοκαίρι το προηγούμενο, αλλά με μια ρήτρα μόλις 30 εκατομμύρια. Για μένα. Πάρα πολύ χαμηλή. Είναι για Bayern. Πάει, δηλαδή προορίζεται. Εκτός και να τον πάρει καμιά ομάδα την Premier League. Πού να χωρέσει στην Bayern τον Λεβαντόφσκι. Ίσως για να είναι σταδιακά ο αντικαταστάτης του Λεβαντόφσκι. Ναι, σταδιακά, γιατί ο Λεβαντόφσκι ακόμα είναι 32. Είναι 32 και 36, ναι. Έχει ακόμα. Αλλά αν κάνει χρονιές όπως η φετινή, θα παίζει μέχρι τα 40 μου φαίνεται. Ακριβώς. Αλλά στην Bundesliga γενικότερα, ας πούμε, τώρα έχουμε μεγάλη μάχη για την ώρα. Η Gladbach πρώτη με 25, η Λειψία και η Bayern έχουν 24, Freiburg, Schalke 22, Dortmund, Wolfsburg, Hoffenheim 20, είναι όλες κοντά δηλαδή. Όλες κοντά. Και γίνεται καλό πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό. Θα δείξει πώς θα εξελιχθεί. Και πάμε και λίγο στη Γαλλία για να πάμε στη διακοπή μας. Όπου εντάξει, έχουμε την Paris Saint-Germain που λογικά θα πάρει περίπατο ένα ακόμη πρωτάθλημα. Για άλλη μια φορά. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Έχουν παιχτεί 14 αγωνιστικές στη Γαλλία. Η Paris Saint-Germain έχει κάνει 3 ήττες ήδη. Δεν έχει ακόμη ισοπαλία, αλλά έχει 3 ήττες σε 14 παιχνίδια. Και πάλι είναι στο σύν 8 από την κορυφή. Δηλαδή για να φανταστείς πόσο πιο μπροστά είναι από τους υπόλοιπους, ομάδα που έχει κάνει 3 ήττες. Είναι στην κορυφή 8 βαθμούς μπροστά. Εντάξει, σίγουρα. Ένα σκαλί τουλάχιστον πιο πάνω και πάλι η Παρή από τους υπόλοιπους. Εντάξει, για την Παρή το μεγάλο στοίχημα είναι το Champions League φέτος, έτσι. Δεν το συζητάμε. Κάθε χρόνο. Και έχει τον Εμπαπέ σε τρομερή φόρμα, βέβαια. Τον Ικάρντι που έχει αρχίσει και σκοράρει και με την Παρή. Τον Καβάνι που δεν έχει τόσο ενεργό ρόλο φέτος. Λογικό είναι, αρχίζει και μεγαλώνει. Το Neymar με τα γνωστά προβλήματα, αλλά γενικότερα έχει φτιάξει πολύ καλό ρόστερ. Ο Ντι Μαρία είναι πολύ φορμαρισμένο φέτος. Δεύτερη είναι η Μαρσέη που έχει ανέβει αρκετά, με 25 βαθμούς. Είχαμε το Παρί Λίλ, ένα ντέρμπι αυτήν την αγωνιστική, αλλά νίκησε Παρί 2-0 εύκολα. Το Λιόν Νις με τη Λιόν να παίρνει νίκη με 2-1, μια νίκη που την είχε ανάγκη γιατί είχε μείνει αρκετά πίσω. Το Μπορντό Μονακό 2-1, λέω τα κυριότερα παιχνίδια. Και η Μπορντό πολύ καλή φέτος. Και το Toulouse Marseille με τη νίκη της Marseille με 0-2 που όπως είπα πήγε στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή να πάρουμε μια ανάσα και να γυρίσουμε με παιχνίδια Champions League γιατί έχουμε ευρωπαϊκή εβδομάδα και έχουν αρχίσει και σοβαρεύουν τα πράγματα με την πέμπτη αγωνιστική των ομίλων. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον για να σχηματιστεί και το puzzle της φάσης των 16. Επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε εδώ πάντα παρέα με τον Διονύση Θαλασσινό. Σχολιάζουμε την αθλητική επικαιρότητα. Μίλησαμε αρκετά για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά και των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και είπαμε κάποια πράγματα για πολλές από τις ομάδες. Τώρα να πάμε λίγο να δούμε τα παιχνίδια του Champions League, γιατί επέστρεψε επιτέλους το Champions League μετά από τρεις εβδομάδες. Είχαμε και τη διακοπή. Μας έλειψε πολύ. Ναι, εντάξει. Πάντα όταν υπάρχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Εντάξει, οι φίλοι του ποδοσφαίρου δεν είναι και το καλύτερό τους, νομίζω, οι περισσότεροι. Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Παρόλο που γίνονται ωραία μάτς και μεταξύ των εθνικών ομάδων, αλλά είναι αλλιώτικο να έχεις δράση σε διοργανώσεις όπως το Champions League, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Και νομίζω ότι, όπως είπες και εσύ, μας έλειψε αρκετά η κορυφαία διοργάνωση. Λοιπόν, είναι η πέμπτη αγωνιστική των ομίλων, αύριο και μεθαύριο σε δύο μέρη, όπως πάντα, η αγωνιστική αυτή. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να δούμε ποιες ομάδες, κάποιες έχουν ήδη προκριθεί, να δούμε και ποιες ακόμη θα περάσουν στους 16. Και έχουμε αρκετά ντέρμπι, αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια και βέβαια το μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού που έχει το ελληνικό ενδιαφέρον, στην έδρα της Tottenham. Λέω λίγο το πρόγραμμα. Αύριο έχουμε στις 8 παρα 5 Lokomotiv Moskva Leverkusen, Galatasaray Club Brugge και στις 10 Real Paris Saint-Germain. Tottenham Ολυμπιακός, Manchester City, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Juventus Ατλέτικο Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Μπάγερ Μονάχου και Αταλάντα Δυναμό. Και την Τετάρτη, στις 8 παρα 5 Zenit Lyon Valencia Chelsea, στις 10 Barcelona Dortmund, Slavia Praga Inter, Lille Ajax, Genk Salzburg, Liverpool Napoli και Lipsia Benfica. Να αρχίσουμε λίγο από το Ολυμπιακού. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή στο Λονδίνο. Κόντρα στην Tottenham, πλέον με τον Ζωζέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία. Και λέγαμε και μεταξύ μας ότι είναι η πρώτη φορά που ο Μουρίνιο αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Έχει αντιμετωπίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό και το ανέφερε στην έξυπνο, έτσι. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχει πολύ καλές αναμνήσεις. Ναι, γιατί. Εντάξει, έχει δύο νίκες, αλλά έχει και δύο ήττες. Και μάλιστα οι ήττες του Μουρίνιο τον Παναθηναϊκό είναι εντός έδρας. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε βρει τον Μουρίνιο μπροστά του πρώτη φορά στο κύπελλο UEFA τη σεζόν 2002-2003, τότε προπονητής της Πόρτο Μουρίνιο. Και τότε η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε κάνει εκείνη την μεγάλη πορεία μέχρι τα πρώιμη τελικά του UEFA. Και νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό ήταν ο Σάντος ή ο. Προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ο Μαρκαριάν τότε. Α, και ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει μέχρι τους 8 του UEFA, έπαιξε με την Πόρτο, που ήταν μεγάλο φαβορή για να πάρει το τρόπαιο όπως και το πήρε εκείνη τη χρονιά. Και είχε νικήσει στην Πορτογαλία στο παλιό γήπεδο της Πόρτο τότε, τον Ντασάντας. Ήταν η προτελευταία σεζόν της Πόρτο παλιό της γήπεδο. Είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός 1-0 με κεφαλιά του Λιζαντέμπε. Είχε έρθει η Πόρτο εδώ στη Ρεβάντς, νίκησε 1-0 στη Λεωφόρο και πήρε την πρόκριση στην παράταση. Νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό. Και την άλλη φορά που ο Μουρίνιο βρήκε μπροστά τον Παναθηναϊκό ήταν με την Ίντερ ως προπονητής, τη σεζόν 8-9 στους ομίλους. Που τότε και πάλι ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει. Με γκολ του Σαριέγγι. Γκολ του Σαριέγγι προς το τέλος. Στο τέλος, ναι. Και εκεί μέσα στο Σανσίρο. Μέσα στο Σανσίρο. Ναι. Το Μουρίνιο. Βέβαια, γιατί τότε μιλάμε για μια Ίντερ μέσα με Ιμπραήμοβιτς, με Αντριάνο, με μεγάλους παίκτες. Με Ταράδες, με Ζανέτη. Ναι, βέβαια, εννοείται. Και πάλι είχε νικήσει όμως μέσα εδώ ο Μουρίνιο. Δηλαδή έχει δύο νίκες, δύο ήττες με ελληνικές ομάδες. Δεν έχει αντιμετωπίσει άλλη ελληνική ομάδα, μόνο τον Παναθηναϊκό. Αύριο θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό. Και αναφέρθηκε σχετικά στην συνέντευξη τύπου ο Μουρίνιο και για τις κόντρες του με τον Παναθηναϊκό, αλλά αναφέρθηκε και για τους Πορτογάλους προπονητές που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Είπε ότι έχουν ιστορία οι Πορτογάλοι προπονητές στην Ελλάδα. Ο Σάντος που είναι τώρα προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, που έχει περάσει βέβαια και από την Εθνική Ελλάδα, αλλά και από ελληνικές ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Ο Πεσέιρο που είχε περάσει τον Παναθηναϊκό μια σεζόν. Είπε ότι οι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, έχουν Πορτογάλους προπονητές, τον Μαρτίνς και τον Φερέιρα. Και είπε επίσης ότι σέβεται τον Ολυμπιακό ως ομάδα, όχι για κάποιο συγκεκριμένο παίχτη. Επικεντρώνεται σε όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Στην Αθήνα η Tottenham δεν είχε εύκολο παιχνίδι και όντως νομίζω ήταν πολύ τυχερή τότε που πήρε και την ισοπαλία, έτσι όπως πήγε το μάτς στην Αθήνα. Ναι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να παίξουμε καλά. Το κάναμε για 45 λεπτά απέναντι στο West Ham και ελπίζω ότι την Τρίτη θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Και επίσης το ρώτησαν αν μπορεί να φτάσει με την Tottenham στη διάκριση του Champions League και είπε ότι όλα εξαρτώνται από τις λεπτομέρειες του Champions League. Για παράδειγμα, όταν είχα εγώ την κορυφαία Real το 2012, αποκλείστηκα, είπε, στα πέναλτι από την Bayern, ενώ είχα τρομερούς εκτελεστές όπως ο Ρονάλντο, ο Κακά, για παράδειγμα, που χάσανε τα πέναλτι
τότε. Αναφέρθηκε σε τέτοια παραδείγματα. αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η αναφορά του Μουρίνιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι με την Τότεναμ του Ολυμπιακού? Πολύ δύσκολο και πόσο μάλλον τώρα που έχει αλλάξει πολιτή η Τότεναμ. Ναι. Ο Μουρίνιο που σίγουρα υπάρχει ενθουσιασμός στους παίκτες γιατί θέλουν να αποδείξουν, να παίξουν για να αποδείξουν πράγματα στον νέο προπονητή. Είναι όνομα, οπότε έως παραπάνω να είναι ενθουσιασμένοι παίκτες και να έχουν καλή ψυχολογία, έτσι. Ναι. Πες με την Τότεναμ, πολύ δύσκολο εκτός. Πρέπει να το. Να είναι πολύ συγκεντρωμένος. Στην Αγγλία που πάντα έχει κάτι φορά για τις ελληνικές ομάδες, στα αγγλικά γήπεδα. Με εξαίρεση μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με την Arsenal, ναι, το 2015. Το 2003 τότε. Ναι. Εντάξει, έχει πάρει νίκη και ο Πάουκ στο παρελθόν πάλι, με την Τότεναμ τότε έπεσε κιόλας, στο παλιό της γήπεδο. Αλλά γενικότερα έχουν κακή παράδοση οι ελληνικές ομάδες στην Αγγλία. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ότι θα κρυφθούν όλα στο επόμενο ματς. Παίζει εντός με τον Αστέρα για τρίτη θέση. Ο πάει μόνο για νίκη. Ναι, με την προϋπόθεση να μην νικήσει και ο Αστέρας την Bayern όμως αύριο. Ναι. Που είναι έτσι κι αλλιώς outsider βέβαια. Δεν νομίζω, ναι. Ναι, απλά δεν ξέρεις ποτέ. Η Bayern. Εντάξει. Οι Γερμανοί δεν φυσικάζουν ποτέ. Πάντα παίζουν για την νίκη. Πάντα. Αλλά εντάξει, ο Αστέρας παίζει και στην έδρα του. Δηλαδή όλα παίζουν. Δηλαδή εντάξει, υπάρχουν πιθανότητες. Κοίταξε, ναι, αν ο Ολυμπιακός για παράδειγμα χάσει αύριο και χάσει και ο Ερυθρός Αστέρας, υπάρχει ο τελικός στο Καρισκάκη για τρίτη θέση. Ουσιαστικά η ρεαλιστική, ο ρεαλιστικός στόχος του Ολυμπιακού η τρίτη θέση είναι. Εντάξει. Ναι. Μην γελιόμαστε από το ξεκίνημα κιόλας. Εξ αρχής, ναι. Γιατί έπεσε σε πολύ δύσκολο όμιλο με Μπάγκερν και Τότεναμ. Απλά υπήρχε έτσι η ελπίδα να εκμεταλλευτεί, ειδικότερα στο πρώτο μέρος σεζόν και την κακή παρουσία της Τότεναμ φέτος. Μήπως μπορεί να διεκδικήσει κάτι, δηλαδή να μπει σφήνα σε αυτές τις δύο ομάδες. Γιατί υπήρχε ενθουσιασμός μετά την ισοπαλία που πήρε με την Τότεναμ στο Καρισκάκη, που είναι και ο μοναδικός βαθμός του Ολυμπιακού μέχρι τώρα. Αλλά στη συνέχεια ήρθε αυτή η ήττα με τον Ερυθρό Αστέρα, που για μένα είναι η ήττα που ενδεχομένως να κρίνει και όλο το μέλλον του Ολυμπιακού στην Ευρώπη φέτος. Εντάξει, και μετά ήρθαν και οι δύο απανοτές ήττες από την Bayern που θεωρούνται φυσιολογικές. Δηλαδή δεν περίμενε κανείς ο Ολυμπιακός να πάρει πολλά πράγματα από αυτά τα δύο παιχνίδια. Παρά λίγο να διεκδικήσει στο εντός ναι, την Bayern. Ναι, ίσως άξιζε την ισοπαλία τουλάχιστον στο παιχνίδι με την Bayern του Ολυμπιακού. Στα εντός δείχνει πολύ καλό πρόσωπο. Πιο πολύ. Ναι, στο Μόναχο ήταν κάγκιστος ο Ολυμπιακός και ίσως το σκόρ ήταν πολύ μεγαλύτερο αν υπήρχε και ο Σά. Ήταν ο Σά ακριβώς, ναι. Ναι. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι μέσα ακόμη και στο σενάριο της πρόκρισης στους 16. Βέβαια είναι. Δεν συγκεντρώνει πολύ φθηνά τα σκόρ. Αλλά εάν νικήσει αύριο την Τότεναμ και νικήσει και τον Ερυθρό Αστέρα στο Καρισκάκι και η Τότεναμ χάσει και από την Bayern τελευταία αγωνιστική, τότε έχει την Τότεναμ στην ισοβαθμία και παίρνει τη δεύτερη θέση. Υπάρχει αυτό το σενάριο, απλά ναι, το αναφέρουμε. Ναι. Αλλά στην ουσία ο Ολυμπιακός ουσιαστικά πάει για την τρίτη θέση. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τα πάει ο Ολυμπιακός στο αυριανό παιχνίδι με τους πετινούς. Που είναι και το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Μουρίνιο με την Τότεναμ, έτσι, και το ντεμπούτο του εντός έδρας. Εντός έδρας. Ναι. Σίγουρα θα θέλει την νίκη στο πρώτο του παιχνίδι, στο νέο γήπεδο του Τότεναμ. Από εκεί πέρα έχουμε όμως πολύ μεγάλα ντέρμπι στην Ευρώπη. Το Real Paris είναι φοβερό παιχνίδι, όπως και το Juventus Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Στον πρώτο όμιλο η Paris Saint-Germain είναι πρώτη με 12 βαθμούς. Έχει το 4 στα 4, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση. Η Real είναι δεύτερη με 7 βαθμούς και είναι η Brise με 2 και η Galatasaray με 1. Η Brise παίζει με τη Galatasaray νωρίτερα, είναι η μάχη για την τρίτη θέση ουσιαστικά. Η Real ακόμη δεν έχει περάσει μαθηματικά, αλλά λογικά δεν θα συναντήσει πρόβλημα. Η Real που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, αν θυμάσαι, έχασε με 3-0 από την Paris στο Παρίσι. Ναι. Και ήρθε η ισοπαλία μετά στον Μπερναμπέου με την Brise, 1-2-2. Μάλιστα, προηγούνταν και η Μπρίζ. Μπράβο, προηγούνταν η Μπρίζ με 0-2. Η Ρεάλ και να νικήσει αύριο, μάλλον δεύτερη θα τερματίσει. Δηλαδή, πολύ δύσκολο να πάρει την πρώτη θέση ναι, από την Παρί. Πιο πολύ για το γόητρο είναι το αυριανό παιχνίδι και να δείξει η Ρεάλ μια αντίδραση μετά την ήττα της στο Παρίσι και να δώσει συνέχεια στα καλά αποτελέσματα. Αλλά εντάξει, συγκεντρώνει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι και για την επιστροφή του Νεϊμάρ στην Ισπανία να παίξει με τη Ρεάλ. Και για την παρουσία του Εμπαπέ, που ήταν κεντρικό πρόσωπο, γιατί υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που θέλουν τη Ρεάλ να κινείται για τον Εμπαπέ τους επόμενους μήνες. Και ρωτήθηκε σχετικά και ο Ζιντάν στην ενδευξή τύπου για τον Εμπαπέ και είπε ότι είμαι ερωτευμένος με αυτόν τον, ναι, τον ποδοσφαιριστή, τον ξέρω από πολύ μικρό. Θα έχει ενδιαφέρον γενικότερα η αναμέτρηση αυτή. Να πούμε ότι ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ, ούτε και ο Καβάνι δεν παίξαν στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν τραυματίες. Ο Νεϊμάρ τιμωρημένος και οι άλλοι δύο τραυματίες. Και παρόλα αυτά ανοίξει η Μπαρή, χωρίς. Και ήταν κάκιστη η Ρεάλ σε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, αυτή η αναμέτρηση ξεχωρίζει σίγουρα από το πρόγραμμα, όπως ξεχωρίζει και το Juventus Ατλέτικο.
Γιατί είναι και μια μάχη για την πρωτιά στον όμιλο. Εντάξει, αυτές οι δύο ομάδες, η Γιουβέντους έχει ήδη περάσει. Και η Ατλέτικο λογικά δεν θα συναντήσει πρόβλημα. Είναι η Γιουβέντους πρώτη με 10, Ατλέτικο δεύτερη με 7 και Λοκομοτίβ και Λεβερκούζεν έχουν από 3 που παίζουν και μεταξύ τους κιόλας. Ναι. Για τρίτη θέση. Είχε γίνει ωραίο μάτς στον πρώτο γύρο, αν θυμάσαι, το Ατλέτικο Γιουβέντους, το Γουάντα Μετροπολιτάνο. Είχε... Ναι, το είχα δει αυτό. Ναι. Ναι. Πολύ ωραίο μάτς. Το δεύτερο ημίχρονο του ήταν πολύ ωραίο σε εξέλιξη. Είχε προηγηθεί ναι. Γιουβέντους 2-0 και το είχε γυρίσει Ατλέτικο σε 2-2. Είχε σοφαρίσει και είχε χάσει τρομερή ευκαιρία ο Ρονάλντο στις καθυστερήσεις για να κάνει το 2-3. Για να κλέψει να πάρει το παιχνίδι Γιουβέντους. Ναι. Εντάξει, τώρα με μια νίκη Γιουβέντους κλειδώνει την πρωτιά. Με ισοπαλία δεν κλειδώνει ακόμη την πρωτιά, αλλά δύσκολα τη χάνει. Και η Ατλέτικο βέβαια θέλει να κλειδώσει και την πρόκριση, που λογικά θα το κάνει. Το Ρονάλντο τον είναι ξεκούραστο, ο Σάρι, όπως είπαμε προηγουμένως, που έχει φοβερή παράδοση ο Ρονάλντο με την Ατλέτικο, έτσι. Και με τη φανέλα του Γιουβέντους ακόμη. Μην ξεχνάς ότι πέρσι είχε βάλει και το χατρίκ εκείνο στο νοκάουτ και είχε γυρίσει. Έχει μια προϊστορία με την ναι. Ατλέτικο και σε προσωπικό επίπεδο θα λέγαμε. Είχε γίνει επεισόδιο με τον το Σιμεώνε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με τις χειρονομίες και όλη, κόντρα, όλη ναι. τη γνωστή ιστορία. Βέβαια. Εντάξει, γνωρίζω ότι και από την Ισπανία που ήταν αντίπαλοι για χρόνια, έτσι. Ναι. Με τη Ρεάλ ο Ρονάλντο. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε και το Ερυθρός Αστέρας Μπάγερν, όπως είπαμε. Και στον τρίτο όμιλο έχουμε τα παιχνίδια Manchester City Σαχτάρ και Αταλάντα Δυναμό. Εντάξει, εδώ η City εντάξει, ήδη είναι στην πρώτη ναι, θέση, ναι, νομίζω. Ναι. Αλλά γίνεται μεγάλη μάχη για το ποια θα περάσει δεύτερη. Είναι η Σαχτάρ με την Δυναμό στους 5 και η Αταλάντα έχει ένα βαθμό. Η πρωτάρα Αταλάντα. Και φυσικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον το Αταλάντα Δυναμό. Έγινε ένα φοβερό παιχνίδι για αυτόν τον όμιλο, τον Δυναμό Σαχτάρ Ντόνεσκ 3-3. Γενικά η τέταρτη αγωνιστική είχε τρομερά παιχνίδια. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι έγινε πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, η Σαχτάρ έβαλε γκολ στο 93 και στο 98 για να πάρει την ισοπαλία. Μιλάμε τώρα για φοβερά σκηνικά. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια. Για το πρόγραμμα της Τρίτης και της Τετάρτης είπαμε τα παιχνίδια. Zenit, Lyon, Valencia, Chelsea, Barcelona, Dortmund, Slavia, Inter, Lille, Ajax, Genk, Salzburg, Liverpool, Napoli και Λειψία, Benfica. Και εδώ έχουμε μεγάλες μάχες για την πρόκριση. Καταρχάς έχουμε το Liverpool, Napoli, που είναι μεγάλο παιχνίδι. Ναι, αν και εντάξει, σίγουρα πλεονέκτημα έχει η Liverpool, έτσι. Ναι, και λόγω έδρας. Ναι. Αλλά η Napoli είναι η μοναδική ομάδα φέτος, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που έχει νικήσει τη Liverpool στην πρεμιέρα. Ναι. Με 2-0. Αλλά η Λίβερπουλ τώρα είναι πρώτη με 9 βαθμούς και η Νάπολη είναι δεύτερη με 8. Μεγάλο παιχνίδι και για την πρωτιά, βέβαια, του ομίλου και για την πρόκριση. Και απ' την άλλη, η Σάλτσμπουργκ παίζει με την Γκένκ σε μάχη που φαίνεται να είναι για την τρίτη θέση. Αν και η Σάλτσμπουργκ έχει ελπίδες και για την πρόκριση. Είναι καλή ομάδα, Σάλτσμπουργκ, μπορεί. Βέβαια, και έχει και εκείνο τον τρομερό πιτσιρικά του Νορβηγό, τον Έρικ Χάλαντ, ο οποίος έχει τρελάνει κόσμο στο φετινό Champions League. Έχει βάλει 7 γκολ. Όλα σε ομίλους, δεν έχει παίξει προγραμματικά η Σάλτσμπουργκ. Ναι. Στα πρώτα 4 παιχνίδια ουσιαστικά τον ομίλων 7 γκολ. Πάρα πολλά γκολ. Ναι. Μόνο για φάση ομίλων, έτσι. Εννοείται έχει διαλύσει όλα τα στατιστικά. Έχει βάλει 7 γκολ που χρειάστηκαν πάρα πολλά παιχνίδια, ας πούμε, ο Μέση ή ο Ρονάλντο για να τα πετύχουν. Τα πρώτα 7 γκολ τη Champions League, αυτό τα έχει βάλει μόνο στα πρώτα 4 μάτς. Και φυσικά είναι στο μπλοκάκι μεγάλων ομάδων, όπως η United, όπως η Real, όπως η Barcelona. Θα έχουν ενδιαφέρον λοιπόν οι μάχες για το πέμπτο όμιλο και αυτήν την αγωνιστική. Έχουμε τον Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ, που η Μπαρτσελόνα μπορεί να μπλέξει άσχημα σε αυτόν τον όμιλο, εάν δεν πάρει νίκη κόντρα στην Ντόρτμουντ. Γιατί έχει 8 βαθμούς, η Ντόρτμουντ έχει 7, η Ίντερ ακολουθεί με 4 και η Σλάβια Πράγας που μόνο ο σάκος του μπόξ δεν έχει αποδειχθεί σε αυτόν τον όμιλο, έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Ναι, ναι. Είναι τελευταία με 2. Τώρα Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ Ίντερ θα παλέψουν για τις δύο πρώτες θέσεις. Και η Μπαρτσελόνα που ήρθε και 0-0 με τη Σλάβια Πράγα στην προηγούμενη αγωνιστική, εάν δεν πάρει νίκη κόντρα στην προβληματική Ντόρτμουντ, θα μεγαλώσει η γκρίνια. Σίγουρα. Έτσι. Και από την άλλη, η Ίντερ περιμένει ένα στραβοπάτημα είτε τη Ντόρτμουντ είτε τη Μπαρτσελόνα, είτε μια ισοπαλία, για να μπει ακόμη πιο δυναμικά στη μάχη τη τρίτη θέση. Ο 7ος όμιλος είναι πολύ ανταγωνιστικός, που δεν υπάρχει το πολύ μεγάλο όνομα. Έχουμε Λειψία πρώτη με 9, Λιόν δεύτερη με 7, Ζενίτ τρίτη με 4 και Μπενφίκα τελευταία με 3. Και εδώ θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Και στον 8ο όμιλο, και εδώ γίνεται το έλα να δεις, έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 7 βαθμούς, Άγιαξ, Τσέλσι, Βαλένθια. Και λύνει τελευταία με 1 βαθμό. Και έχουμε και το παιχνίδι Βαλένθια-Τσέλσι.
Και να αναφέρουμε την προηγούμενη αγωνιστική ότι είχαμε το παιχνίδι της χρονιάς. Ναι. Ενδεχομένως το Chelsea Ajax. Το παρακολούσα, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ. Το είδα, βέβαια. Απίστευτο παιχνίδι, μιλάμε. Εντάξει, οπότε μήχρονο δεν ήταν τόσο κακή η Chelsea, αλλά ο Ajax ήταν καλύτερος. Ναι, ναι. Και είχε βάλει και λέξεις ότι είχε κλειδώσει το παιχνίδι. Το πώς. Προηγήθηκε 1-4, έτσι δηλαδή. Ναι, ναι. Και στο μήχρονο πόσο ήταν, νομίζω ήταν 0-2. 0. Θα το δούμε τώρα. Μπήκαγε σίγουρα. Ναι. Αλλά προηγήθηκε 1-4. Νομίζω ήταν 1-3 το ημίχρονο. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, καλά το πάει 1-3. Και έβαλε ο Van de Beek το τέταρτο γκολ στο 55. Ναι. Και μιλάμε για CDV, μιλάγαμε έτσι στο 1-4. Ναι, βέβαια. Σίγουρα. Αλλά σε μία φάση είχαμε την. Δύο κόκκινες κάρτες είναι για φάση. Δύο κόκκινες φάση που ήταν πολύ στενή η απόφαση του διαιτητή. Περίεργη απόφαση, δεν τη βλέπεις κάθε μέρα, αλλά, ναι, αλλά νομίζω σωστή. Ναι. Αποβλήθηκε ο Μπλιντ και ο Φέλτμαν. Με δεύτερη κίνηση και οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε και πέναλτι και. Ο Μπλιντ για τάκλιν, ο Φέλτμαν επειδή βρήκε μπάλα στο χέρι του μέσα στην περιοχή. Ναι. Έδωσε ψυχολογία στη Τσέση, κατάφερε και το γύρισε. Ναι, άλλαξε όλες τις ισορροπίες μετά αυτή η απόφαση. Έτσι, δηλαδή ο Άγιαξ έπαιζε με 9 παίχτες. Η Τσέλση. Και όμως ο Άγιαξ είχε στο τέλος μια ευκαιρία που πήγε να το πάρει το παιχνίδι. Ναι, ήταν φαντάζεσαι να βάζει γκολ ο Άγιαξ. Δηλαδή, αλλά αντέδρασε φοβερά ο Κέπα, ο goalkeeper της Τσέλσι. Και έτσι. Τον Άγιαξ όμως, γιατί παρόλο με 9 παίχτες ήταν μπροστά για να βάλει και τον γκολ, να βάλει την νίκη. Και γενικά αξίζουν εύσημα. Είπαμε πριν για την Τσέλσι πόσο μεγάλη έκπληξη θετική είναι φέτος, αλλά αξίζουν νομίζω εύσημα και στον Άγιαξ γιατί έχασε το καλοκαίρι παίχτες όπως ο Ντελίχτ, όπως ο Ντεγιόνγκ που εντυπωσίασαν πέρσι. Ναι. Και πολλοί πίστευαν ότι θα ξεπουλήσει όλη την ομάδα και θα επιστρέψει πάλι σε μέτριες πορείες, ειδικά στην Ευρώπη. Αλλά δείχνει ακριβώς το ίδιο πρόσωπο με πέρσι. Δηλαδή δείχνει ότι μπορεί να διατηρήσει το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο, μήπως και ακόμα καλύτερο. Εντάξει, βέβαια παραμένουν μεγάλοι παίχτες στον Άγιαξ, έτσι όπως ο Ζιγιέχ, όπως ο Νέρες, όπως ο. Και ο Πρόμες έχει βοηθήσει πολύ. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ο Van de Beek, πολύ μεγάλος παίχτης κι αυτός. Ο Τάντιτς, βέβαια. Ο οποίος περνάει νομίζω δεύτερη νιώτη στο Άμστερνταμ, ναι. Ο Τάντιτς, από πέρσι. Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια για το Champions League. Να αναφέρω απλά και τα παιχνίδια για το Europa League, πριν πάμε λίγο και στο μπάσκετ και πριν κλείσουμε. Έχουμε και την πέμπτη αγωνιστική και στο Europa League. Λοιπόν, για το Europa League έχουμε τα παιχνίδια όλα την Πέμπτη βέβαια. 6 παρα 10 το απόγευμα, το παιχνίδι που ξεκινάει νωρίτερα από τα άλλα. Αστάνα, Manchester United, την αποστολή της United στο Καζακστάν. Στις 6 παρα 10 επίσης Κράσνονταρ Βασιλεία. 6 παρα 10 και Τραμπζονσπορ Χετάφε. 8 παρα 5 Young Boys Porto, Σεντ Ετιέν Γάνδη, Αλκμαρ Παρτιζάν, Μπεσίκτα Σλόβαν, Μπράγκα Γουλφς, Φερεντσβάρος Εσπανιόλ, Ολεξανδρία Βόλσμπουργκ, Τσεσεκά Μόσχας Λουντογκόρετς, Μπασάξεχιρ Ρώμα, Φέγενορντ Ρέιντζερς και Βολσμπέργκερ Γκλάντμπαχ και στις 10 Γκιμαράες Σταντάρ Λιέγκη, Σέλτικ Ρεν, Άρσεναλ Άιντραχτ, Μάλμε Δυναμό Κιέβου, Σπόρτινγκ Αϊντχόβεν, Ντουντελάνζ Αποέλ, είναι και πολλά, Λάτσιο Κλούζ, Σεβίλ Καραμπάγ, Ρόζεμπορκ Λάσκ και Λουγκάνο Κοπεχάγη. Τώρα εντάξει, στο Europa League εντάχει, θέλω να αναφερθώ λίγο στα φαβορί. Η United για παράδειγμα είναι πρώτη με 10 βαθμούς. Με 8 βαθμούς είναι η Alkmaar, με 4 η Παρτιζάν και χωρίς βαθμό η Αστάνα. Λογικά δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, ναι, στο να περάσει. Ουσιαστικά έχει μια γκέλα με την Alkmaar, αν δεν κάνω λάθος, μια λευκή ισοπαλία που είχε φέρει. Σωστά. Έχει πάρει νίκες. Τώρα παίζει το Καζακστάν με την τελευταία του ομίλου. Η Ρώμα έχει μπει σε μεγάλους μπελάδες, γιατί έχει 5 βαθμούς όσο και η Gladbach. Είναι πρώτη Μπασάξεχιρ με 7 και η Wolfsberger, η αυστριακή ομάδα, με 4. Δηλαδή. Και η Gladbach και η Ρώμα που κάνουν καλές σχολιές. Η Gladbach εντάξει είναι πρώτη Bundesliga και δέχουν με αποκλεισμό από τη συνέχεια. Και η Arsenal που είναι πρώτη στον έκτο όμιλο με 10 βαθμούς. Σταντάρ έχει 6, όσο και η Άιντραχτ και η Γκυμαράες με 1. Λογικά ούτε η Arsenal θα αντιμετωπίσει πρόβλημα για την πρόκριση. Το Europa που έχει και φέτος καλές ομάδες. Και η Σεβίλη έχει 4-4. Η πολυνίκηση του θεσμού στον όμιλό της και όπως ο Λαδίου θα περάσει. Και θα περιμένουμε να δούμε βέβαια και ποιες ομάδες θα περάσουν ως τρίτες. Ναι. Από το Champions League. Θα έχουν δυνατές ομάδες. Mm-hmm. Θα είναι φαβορί σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά από ποδόσφαιρο. Όσο θα κλείσουμε, πάμε λίγο και στο μπάσκετ. Λοιπόν, είχαμε ένα τρομερό σκορ για τον Παναθηναϊκό σε αυτήν την αγωνιστική της Basket League κοντά, ναι, στον Ηρακλή. Πριν λίγο τελείωσε το παιχνίδι. Ναι. 130-81, μου είπες. Ναι, ναι. Αυτό ήταν πριν λίγο, ναι. Εντάξει. Πρωτοφανές σκορ, έτσι. Ναι, ναι. Για Ελλάδα, εντάξει, νομίζω μπορεί να είναι και ρεκόρ.
Δεν ξέρω αν έχει ξανακάνει. Αν έχει ξανανικήσει σε παιχνίδι με τόσο μεγάλη διαφορά 49-50 πόντους και να έχει βάλει 130 πόντους. Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διαβάζω εδώ ότι είχε 21 στα 34 τρίποντα. Φοβερός από τη γραμμή του. Έτσι οφείλεται και το σε μεγάλο βαθμό. Α, μια και λέγεται ρεκόρ, διαβάζω εδώ. Δεύτερο καλύτερο σκοράρισμα στην ιστορία του Παναθηναϊκού στην Α1. 130 πόντους για τον Παναθηναϊκό, 15 στις 18 βολές, 26 στα 39 δίποντα και 21 στα 34 τρίποντα. Τρομακτικές επιδόσεις. Και διαβάζω εδώ ότι πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επιθετική κομιδή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, έπειτα από τους 134 πόντους που είχε βάλει με τους Αμπελόκηπους το 1995. Η μεγαλύτερη νίκη ήταν, η αμέσως περισσότερη πόντη ήταν το 121 που είχε βάλει με τη Δάφνη το 1992, επίσης πριν πολλά χρόνια. Εντάξει, μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό, που έτσι χάρησε τον φοβορή. Μεγάλο σκορ. Λίγο πριν αναλάβει πάλι ο Πιτίνο, έτσι. Ναι. Δεύτερη θητεία. Ναι. Στον Παναθηναϊκό θα κάνει. Θετικός πάντως ο Παναθηναϊκός όσο τον είχε προπονήσει ο υπηρεσιακός, ο Βόβορας, έτσι. Ναι, ναι. Έκανε στην διαβολοβδομάδα που λέμε στην Ευρωλίγκα. Ναι. Δύο νίκες εκτός. Σε δύο δύσκολες έδρες. Ειδικά στην Ζαλγκύρης. Είχε νικήσει πάρα πολλά χρόνια, 4 χρόνια. Ναι, ναι. Νίκησε και εκεί και στο Μόναχο την δεύτερη αγωνιστική. Την Bayern. Την Bayern, ναι. Και εντάξει, τον βοήθησαν πολύ αυτές οι νίκες να βελτιώσει το ρεκόρ του στην Ευρωλίγκα. Ναι, γιατί δεν πήγαινε καλά. Mm. Και ο Ολυμπιακός νίκησε. Και αυτός έχει βελτιώσει κάπως το ρεκόρ του. Η Ευρωλίγκα, η οποία έχει τα εξής παιχνίδια τώρα να πούμε. 28 και 29 του μήνα, Πέμπτη και Παρασκευή. Φενέρμπαχτσε Χίμκι, Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια, Άλμπα Ζαλγκύρης, Παναθηναϊκός παίζει με την Μπασκόνια και νομίζω αυτό θα είναι το ντεμπούτο του Πιτίνο. Ναι, την Πέμπτη. Αυτό το παιχνίδι. Μακάμπι Τελαβή Βιλερμπάν, Ζενίτ Ρεάλ, Εφές Μπάγερν, Ολυμπιακός Μιλάνο και Μπαρτσελόνα ΤΣΚΑ Μόσχας. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Πώς βλέπεις γενικότερα την Ευρωλίγκα φέτος? Δεν υπάρχουν σταθερές ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπεις πολλές ομάδες που. Εκτός ίσως από την Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι. Υπάρχουν καλές ομάδες, αλλά δεν νικάνε σε κανένα αγωνιστική. Βέβαια, η μεγάλη έκπληξη, η αρνητική έκπληξη είναι η Φενέρμπαχτσε. Βέβαια, είναι πολύ χαμηλά. Η οποία είναι δύο νίκες και κάνει νομίζω μόνο. Έχει κάνει τρεις νίκες και 7 ήττες και είναι στη 16η θέση, τρίτη από το τέλος. Τρίτη από το τέλος η Φενέρμπαχτσε, παρόλο που δεν έχει κακό ρόστερ, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ το ρόστερ. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν κινδυνεύει ο Μπράντοβιτς, γιατί μιλάμε για τον μεγάλο Μπράντοβιτς. Ο οποίος ο Μπράντοβιτς όμως στα 7 χρόνια που είναι στη Φενέρ, από το 12, έτσι, έχει πάρει μόνο μια φορά την Ευρωλίγκα. Ναι, σωστά, σωστά. Σίγουρα προβληματίζει αυτό, γιατί τον πήραν ουσιαστικά για να φτιάξει μια δυναστεία ο Μπράντοβιτς στην Φενέρ. Ναι, δεν τα έχει καταφέρει. Έχει παρουσίες σε Final Four, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Ναι, μόνο αλλά μια φορά. Πολύ δρόμο μπροστά μας. Μην μας κάνει εντύπωση αν ξαφνικά η Φενέρ είναι στην. Όχι μόνο σε αυτά, δεν καλά, εννοείται. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός είναι στο 4-6. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός έχει προβληματίσει πολύ στα περισσότερα παιχνίδια. Αλλά όπως είπες και εσύ, έχει αρκετό δρόμο ακόμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στην οχτάδα, είναι στην 7η θέση με 6 νίκες και 4 ήττες. Γενικότερα νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα πλέον για τις ελληνικές ομάδες είναι η πρόκριση στα play-off. Και είναι λίγο λυπηρό γιατί τα προηγούμενα χρόνια συζητάγαμε για το αν οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πάρουν την Ευρωλίγκα. Ναι. Μετά συζητάγαμε για το αν μπορούν να περάσουν Final Four. Τώρα συζητάμε για το αν μπορούν να πάρουν play-off. Δηλαδή παρατηρείς και εσύ αυτή την πτώση λίγο και στις προσδοκίες και στο επίπεδο. Αυτό οφείλεται, πιστεύω, στο γεγονός ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ τα budget των ομάδων. Ναι, βλέπουμε ποιες είναι τις παραζωγικές δυνάμεις που είναι η ΤΣΚΑ, η Μπαρτσελόνα. Η Real. Η Real, που για άλλη μια χρονιά είναι τα φαβορί για να πάρει στο Final Four. Βλέπουμε κάποιες μικρομεσαίες ομάδες που έχουν ανέβει πάρα πολύ. Όπως είναι η Αρμάνια, ας πούμε, η Εφές. Ναι. Είναι πολύ δυνατές φέτος. Η Εφές είναι μαζί με την Μπαρτσελόνα πρώτη. Ναι. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ καλή και σταθερή. Η Εφές. Η Μπαρτσελόνα έκανε φοβερές μεταγραφές το καλοκαίρι, έτσι. Και έγινε με τη μία φαβορί για την κατάκτηση Ευρωλίγκα. Μία από αυτές είναι ο Μύρωτιτς που έφερε από το NBA. Ναι, βέβαια. Ο Μύρωτιτς, ο Αμπρίνες. Και είναι το νούμερο ένα φαβορί, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Ναι, που θυμόμαστε όλοι τα τελευταία χρόνια ότι δεν πήγαινε πολύ καλά. Αυτό πήγα να σου πω, ότι είναι ένα comeback δυναμικό της Μπαρτσελόνα. Ναι, ακριβώς. Και πολλά χρόνια έτσι να διεκδικήσει σοβαρά. Τελευταία φορά το πήρε το 10 που ήταν στο τελικό με τον Ολυμπιακό κιόλας. Ναι, στο Παρίσι που έγινε και το Final Four. Τσάβα Πασκουάλ ήταν στο Παρίσι. Ναι, μπράβο, με Τσάβα Πασκουάλ, τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού. Εντάξει, θα δούμε. Είμαστε ακόμη στην 11η αγωνιστική της Euroleague. Φέτος έχουμε και περισσότερες ομάδες. Ναι, αυξήθηκαν οι ομάδες και έχουμε και νεοφώτιστες. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει η Zenit, υπάρχει η Villeurbanne που παλιότερα είχε παίξει τη διοργάνωση, είχε πολλά χρόνια να μπει.
Η Άλμπα που νομίζω δεν ήταν πέρσι. Είχε κάποιο, και όχι μόνο πέρσι, είχε κάποια χρόνια. Είχε αρκετά χρόνια, ναι. Να παίξει στην Ευρωλίγκα. Βαλένθια που είχε συμμετοχές συνήθως στο EuroCup, ναι, πιο πολύ. Ναι, ακριβώς. Έχω ομάδες προτάρες σχετικά. Λοιπόν, οι ελληνικές ομάδες είπαμε, ο Παναθηναϊκός που δέχεται την Μπασκόνια και ο Ολυμπιακός που δέχεται την Αρμάνη. Πιο δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού θεωρώ ότι. Ναι, γιατί η Αρμάνη είναι στις πρώτες θέσεις με 7 νίκες, 3 ήττες. Είναι ισόβαθμη με τη Ρεάλ. Έχει κάνει αρκετά καλό ξεκίνημα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ σούλο μπάτζετ βέβαια. Ναι, ναι. Και έχει κάνει καλές κινήσεις. Mm. Γι' αυτό και είναι εκεί που είναι. Ο Ολυμπιακός φέτος είναι ύψη του βάθους. Δηλαδή βλέπεις ότι θα κάνει μία νίκη, μετά πάλι μία ήττα. Μετά πάλι μία ήττα. Στα περισσότερα παιχνίδια είναι πολύ κακός. Ναι, ας πούμε έκανε την πολύ μεγάλη νίκη στη Μόσχα. Που ναι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη για πολλούς. Δεν το περίμενε σχεδόν κανένας. Ακριβώς, ναι. Και λες ότι δεν σου μπορεί να χάσει εντός έδρας μια ομάδα κατώτερη του. Ας πούμε, νίκησε την Άλμπα στο Βερολίνο, μια ομάδα που έχασε ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ και μετά έχασε στο Μόναχο ενώ ήταν. Την Μπάγκερ, τις λεπτομέρειες. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει προπονητή. Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν βοηθός. Ο βοηθός, ο Κεμζούρα, ναι. Ναι. Βοηθός του πλάτη ήταν. Ήταν, είναι σαν υπηρεσιακός ουσιαστικά τώρα, αλλά θα μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν από ό,τι ναι. Έχω διαβάσει. Έχει ομάδα πολλούς ξένους, πολλούς Αμερικάνους. Νομίζω έχει. Αρκετοί, σχεδόν, ναι, ναι, αρκετοί ξένοι. Εντάξει, προσπαθεί να διατηρήσει ένα υλικό κορμό με ναι. Πρίντες, Ισπανούλη, Παπα-Νικολάου. Ναι. Προσπαθεί να βρει ισορροπίες ο Ολυμπιακός όμως. Αλλά νίκες όπως αυτή η τελευταία νομίζω ότι μπορεί να δώσει μια καλή βάση, να αρχίσει ένα σερί και να καταφέρει και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός να μπουν στα play-off. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπασκόνια η οποία είναι στη μέση της βαθμολογίας, είναι στην ένατη θέση. Μοιρασμένα τα πράγματα. 5 νίκες, 5 ήττες έχει. Νομίζω είναι ότι. Καλό φεγγάρι, Παναθηναϊκός, τώρα. Ναι, και θα υπάρχει και ο ενθουσιασμός από την επιστροφή του Πιτίνο, ο οποίος ναι. Να πούμε θα είναι και ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, έτσι. Ναι, ναι. Θα την καθοδηγήσει στο προολυμπιακό τουρνουά. Ακριβώς, το καλοκαίρι. Ας πούμε πριν 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Υπήρχε γκρίνια με τον Αργύρι Πεδουλάκη στον πάγκο, ναι. Δεν είχαν έρθει αποτελέσματα. Είχε κάνει 2-3 ήττες εκτός προγράμματος. Και γι' αυτό και έχουμε και την έλευση του Πιτίνο. Ναι. Ας πούμε, ήττα από την Άλμπα ήταν σοκαριστική, θα έλεγα. Είχε φάει, αν θυμάμαι καλά, 60 πόντους στο ημίχρονο. Πολύ αρνητικό στοιχείο αυτό. Και εν τέλει ναι. Έχασε με 106 πόντους. Νομίζω είχε έρθει 105-106. 105-106, ναι, βέβαια, στον ναι. Πόντο. Και δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που το χάνει έτσι, ο Παναθηναϊκός. Με ένα πόντο είχε χάσει και από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία. Τα βλέπω τώρα και μπροστά μου, αλλά θυμόμουν ότι στην αρχή. Και με ένα πόντο είχε χάσει και από την Αρμάνη. Μέσα, 78-79. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι πράγματα που επαναλαμβάνονται. Αλλά έχει 2 σερί νίκες τώρα, με Ζαλγκύρης και Μπάγερν όπως είπες και εσύ. 4 νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια. Και εντάξει, φαίνεται ότι είναι σε ανωδική πορεία. Αν δεν υπήρχε και αυτό το στραβό παιχνίδι με την Άλμπα, νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερο σερί του Παναθηναϊκού και θα ήταν ακόμη καλύτερη ψυχολογία. Αλλά. Νομίζω ότι βρίσκεται γενικότερα όπως είπε και εσύ σε καλό φεγγάρι Παναθηναϊκός και νομίζω ότι θα τον βελτιώσει και η άφιξη του Πιτίνου ακόμη περισσότερο. Και Ολυμπιακ... πλησιάζει και τον ντέρμπι να πούμε έτσι. Ναι. Όχι αυτή την επόμενη. 6 Δεκεμβρίου, 9.30 ώρα. Στο ΑΚΑ, ναι. Παραθηναϊκός Ολυμπιακός. Πρώτη φορά να μετέχουν φέτος οι ομάδες. Ναι, είναι η μόνη περίσταση που μπορούμε να δούμε αντιμέτωπους ναι. Φέτος. Η Ευρωλίγα, γιατί δεν συμμετέχει ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ακριβώς. Σε δύο παιχνίδια, σε αυτό και στο σερ. Του δεύτερου γύρου, ναι. Ο Ολυμπιακός που είπαμε νίκησε την Άλμπα 80-99, αλλά είναι αυτές οι ήττες που έκανε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με 82-63 από τη Βιλερμπάν. Τεράστια διαφορά. Έχασε μέσα εδώ από τη Ζενίτ, που εντάξει, δεν είναι και μεγαθύριο, ουσιαστικά πρωτάρα. Αν τις πιο αδύνατες ομάδες είναι. Έχασε εδώ με 68-77. Έχασε από την Μπασκόνια 82-66. Έχασε από τη Μακάμπη με 25 πόντους διαφορά, 65-90 μέσα στο ΣΕΦ. Και τη Μακάμπη δεν είπαμε ότι είναι στις δυνατές ομάδες. Ναι. Το ξεχάσαμε. Με τον Σφαιρόπουλο. Με τον Σφαιρόπουλο στο πάγκο, πραγματικά. Έχει κάποιο ανεβάσμα το Ολυμπιακό. Έχασε 67-86 από την Ανατολού, 19 πόντους. Ναι, δεν έχει καθόλου σταθερότητα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Και ήθελες να πούμε κάποια πράγματα για NBA πριν κλείσουμε. Ναι, να πούμε δύο πράγματα πριν κλείσουμε την εκπομπή. Το NBA το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες με ναι. Την κανονική του διάρκεια βέβαια. Νωρίς πάντως ακόμη και για το NBA. Ναι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα. Βέβαια. Και ουσιαστικά οι περισσότεροι λένε ότι το πραγματικό πρωτάθλημα ξεκινάει στα play-off. Ναι, ναι. Αλλά βγαίνουν συμπεράσματα, έτσι. Αυτό ναι. Μπορούμε να πούμε. Βγαίνουν συμπεράσματα. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατή οι Lakers μετά από ναι. Αρκετά χρόνια. Και εντάξει. Λογικό το βρίσκω. Με την προσθήκη του Anthony Davis.
Ένας πολύ καλός παίχτης. Ναι, ο οποίος πρέπει να δέσει με τον LeBron James και μέχρι στιγμής δείχνουν ότι... Τα πάνε καλά με triple double σε κάθε αγώνα. Τα πάνε καλά. Dwight Howard έχουν πάρει επίσης που είναι ένα σέντερ έμπειρο και καλό. Εντάξει, ο Howard πλέον μπορεί να δώσει κάποιες πολύτιμες βοήθειες με την εμπειρία του. Δεν είναι ο παίχτης που ήταν το θηρίο που ήταν εκείνο τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά μπορεί να βοηθήσει, ναι. Και ο Ρόντο, εντάξει, μπορεί να βοηθήσει σε κάποια παιχνίδια, έχει μια εμπειρία. Ναι. Όχι, έχει καλό, έχουν καλό υλικό οι Lakers. Ναι, δώσανε βέβαια πολλούς ρούκι για να πάρουν τον Davis. Παίχτες καλούς, έτσι. Από τους Pelicans τον πήραν, νομίζω. Ναι, σωστά. Δώσανε τρεις παίχτες ρούκι. Έμεινε μόνο ο Κούσμα που είναι ρούκι καλός και δώσανε άλλους παίχτες όπως είναι ο Λόζο Μπολ κτλ. Ναι. Οι Lakers είναι πρώτοι στη δυτική περιφέρεια με 14 νίκες, 2 ήττες. Και οι Clippers, και από τους Clippers περιμένουν όλοι πολλά φέτος. Ναι, ακριβώς. Η Dallas πολύ βελτιωμένη με φοβερό Doncic. Κάνει πράγματα και θαύματα. Και από πέρσι ήταν. Ναι. Από την πρώτη σεζόν στην NBA. Η Spurs νομίζω είναι απογοήτευση. Είναι απογοήτευση και οι Warriors. Ναι. Και οι Warriors εννοείται. Τελευταία πολύ μεγάλη απογοήτευση. Με τρεις νίκες μόνο. Εντάξει, έχει αλλάξει πολύ το roster, έτσι. Νομίζω είχαμε τον τραυματισμό του Curry, ο οποίος μάλλον θα λείψει για αρκετούς μήνες. Ναι, ναι, έχει σπάσει το χέρι του Curry. Είναι τραυματίας ο Thompson. Ξεκίνησε τραυματίας. Ναι. Έχουν φύγει όλος ο πάγκος σχεδόν από ό,τι έχω παρακολουθήσει. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μόνο θα λέγαμε ότι ο ένας παίκτης είναι από πέρυσι που παίζει καλά. Για τους Warriors. Ναι, ναι. Τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Είναι πολύ γνωστός παίκτης. Λοιπόν, μπορούμε να το δούμε από εδώ. Ναι. Οι Warriors είπαμε για τον τραυματία Curry. Ναι. Τον Draymond Green λες. Ναι, τον Draymond Green. Ναι, ναι, ο Green με τον Clay Thompson ήταν οι Splash Brothers, ουσιαστικά, όπως τους λένε. Το δίδυμο εκεί που ευθυνόταν για πολλές από τις επιτυχίες των Warriors. Είναι ο μοναδικός παίκτης που παίζει μαζί με τον Russell, που είναι rookie φέτος. Δεν πηγαίνουν καθόλου τον D'Angelo Russell, ναι. Εντάξει, οι Warriors από πέρσι έδειχναν πιο γήινη ομάδα σχετικά με την ομάδα που σάρωνε τα δαχτυλίδια τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Έφυγε ο Durant, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ναι. Ο Durant, ο οποίος πήγε στην Ανατολή στους Brooklyn Nets, αλλά είναι ο μεγάλος άτυχος σεζόν, τραυματίστηκε και θα χάσει όλη τη χρονιά. Ναι, είναι τραυματίας. Αλλά η έλευση του Durant μαζί με τον Irving απογειώνει αυτή την ομάδα, η οποία ήταν από τις χειρότερες στο NBA τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι. Σίγουρα. Και ξαφνικά βρίσκονται να είναι καταδικασμένοι να πετύχουν οι Nets, έτσι. Ναι. Και αυτή τη στιγμή στην Ανατολή είναι 7η. Εντάξει, έχουν 8 νίκες, 8 ήττες. Και μία έκπληξη ακόμα φέτος είναι η Βοστόνη που δεν το περιμέναν πολύ ότι θα πηγαίνει καλά. Ναι. Επειδή φύγανε παίχτες, έφυγε ας πούμε ο Χόρφορντ που ήταν. Και ο Ίρβινγκ. Και ο Ίρβινγκ. Ναι. Πήραν τον Κέμπα Γόκερ, έτσι. Ένα παίχτη που έκανε τρομερά πράγματα πέρυσι. Κέμπα Γόκερ που ήταν νομίζω στην αποστολή και των ΗΠΑ στο Μουντομπάσκετ. Ναι, ήταν. Το καλοκαίρι. Από τους λίγους. Ας πούμε, από τις λίγες φίρμες, ας πούμε. Playmaker, ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλά. Ναι. Πήγε να καλύψει το κενό του Irving. Έφυγε ο Χόρφορντ, ήταν πολύ καλό πεντάρι. Ναι. Πολύ καλό σέντερ. Αλλά είχαμε και τον τραυματία τον Χέγορτ. Ναι, πολύ άτυχο. Πολύ άτυχο, ας πούμε. Μεγάλο, ναι, πολύ για μια φορά τραυματίστηκε και είναι καλός παίκτης. Αλλά είναι δεύτερη. Στη... Ναι, είναι δεύτερη, το περιμένουν πολύ. Επίσης και οι Rockets που έχουν φτιάξει μια καλή ομάδα. Με τον Westbrook και τον Harden μαζί. Που πολλοί αναρωτιόντουσαν πώς θα παίξουν. Αν θα δέσουν, ναι, αν μπορούν να δέσουν. Χαρακτηριστικά είναι μια φάση που παίρνει την μπάλα από τη μία ρακέτα στην άλλη ο Westbrook, δεν δίνει πουθενά πάσα, κλείνεται από τρεις παίχτες και συνεχίζει κάνει το γύρο και ξαναπάει ξαναμπεί. Ναι, ναι. Και εν τέλει είχα στην μπάλα. Δηλαδή, πώς το πω, η μη ομαδικότητα αυτού του παίχτη είναι απίστευτο. Ναι. Δηλαδή, θέλει μια μπάλα μόνο στο χάρτη με τον Westbrook. Αυτό μπορεί να μην κάνει καλό στους Rockets. Και οι περσινοί πρωταθλητές, οι Raptors, δεν τα πάνε άσχημα. Παρότι νιώθω ότι έχασαν τον Leonard που πήγε Clippers. Εντάξει, και Clippers με Leonard και με. Πολύ καλός παίκτης. George έχουν μεγάλες προσδοκίες φέτος. Paul George, Leonard. Γενικότερα βλέπουμε ομάδες που έχουν φοβερά δίδυμα φέτος. Δηλαδή LeBron Davis στους Lakers. Ναι. Paul George, Leonard στους Clippers. Durant όταν γίνει καλά και Irving στους Nets. Westbrook Harden. Harden στους Rockets. Όταν αυτή. Ναι. Παρουσιάζει δηλαδή αρκετό ενδιαφέρον. Εντάξει, οι Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο είναι στην πρώτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια. Ποια ομάδα θα βλέπεις εσύ, ας πούμε, για τίτλο φέτος? Τους Lakers. Lakers. Ναι. Δεν πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα των Bucks? Δεν Bucks... ξέρω, γιατί και πέρυσι. Πέρυσι έφτασαν τελικούς περιφέρειας. Ναι, έφτασαν τελικούς περιφέρειας. Ναι, δεν ξέρω. Βλέπω τους Lakers φέτος πολύ. Ναι. Εγώ πιστεύω θα γίνει μεγάλη μάχη του Λος Άντζελες.
Και μπορεί να δούμε στους τελικούς της Δύσης Clippers Lakers. Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Και εγώ βλέπω Lakers για τελικούς. Βέβαια, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Ναι. Οι Bucks ίσως φτάσουν μέχρι τους τελικούς. Τώρα, αν θα το πάρουν, θα δείξει. Θα δούμε. Έχει το LeBron James οι Lakers. Εντάξει, τον κορυφαίο, κατά τη γνώμη μου. Που παίζει λες και είναι πιτσιρικά, πραγματικά. Κάνει triple double ακόμα, δεν κόβεται. Ναι. Αλλά διψάει για διακρίσεις ο LeBron. Τρία δαχτυλίδια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Τα δύο που πήρε με τους Heat και το ένα με τους Cleveland. Ναι, θέλει πολύ να το πάρει και με τους Lakers. Ναι. Για την αξία του είναι λίγα τα τρία δαχτυλίδια. Ακριβώς. Θέλει σίγουρα ένα ακόμα. Και πόσο μάλλον να το καταφέρει με τους Lakers που είναι από τις κορυφαίες ομάδες του NBA, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν πηγαίνει καθόλου. Κάνουν την μεγάλη επιστροφή οι Lakers, βέβαια. Αλλά νιώθεις, ας πούμε, άσχημα για ομάδες όπως η San Antonio Spurs που είχαν φτιάξει και αυτή τη δικιά τους αυτοκρατορία και τους βλέπεις πόσο μέτρια ομάδα είναι φέτος. Παρότι το γεγονός ότι παραμένει προπονητής ο Greg Popovich, ναι, από τους καλύτερους. Αλλά δεν έχει και ρόστερ που σε πείθει. Δηλαδή, εκτός από LaMarcus Aldridge, ξέρω εγώ, ή DeMar DeRozan, που είναι παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά, σε σχέση με τα ρόστερ άλλων ομάδων, υστερούν, φαίνεται. Σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά-σιγά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Μόνο νομίζω για την εθνική δεν είπαμε. Για το Euro, για τα προκριματικά. Ναι. Για την εθνική μας ομάδα, να πούμε έτσι. Ναι. Δεν έχουμε στήσει καθόλου ότι είχα μια ευχάριστη αλλαγή, έτσι, με την έλευση του Τζον Χανσίπ. Ναι, φαίνεται ότι αλλάζει προς το καλύτερο τρόπο παιχνιδιού της εθνικής ομάδας. Φτάσαμε σε τρεις σερή νίκες που μόνο ελπίδα μπορεί να δώσει για τη συνέχεια. Γιατί δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα, ήταν και ο τρόπος παιχνιδιού, ναι, η εμφάνιση της εθνικής. Δηλαδή και με την Ιταλία στη Ρώμη που χάσαμε, παίξαμε θετικά. Πολύ καλή εμφάνιση. Ναι, θετικά, τηρουμένων αναλογιών βέβαια, έτσι, ναι, γιατί σίγουρα, παίζαμε μια ποιοτική ομάδα. Και με τη Βοσνία που πήραμε τη νίκη, και με την Αρμενία ακόμη στο Γερεβάν, και με τη Φινλανδία που το γυρίσαμε. Αλλά το άσχημο είναι ότι πληρώσαμε τα αρχικά άσχημα αποτελέσματα. Ακριβώς. Τι χαζίσεις με την Αρμενία, ναι, την χαζή ισοπαλία με τον Λιχτενστάιν. Βέβαια. Δηλαδή τώρα κοίταξε, αν είχες μια νίκη με τον Λιχτενστάιν και έστω μια ισοπαλία με την Αρμενία μέσα εδώ, θα έχεις περάσει τώρα στο Euro. Και έχασε από τη Φινλανδία εκτός και απέδειξε παρόλα αυτά ότι εντός που την είχες καλύτερη ομάδα τη Φινλανδία. Δηλαδή περάσαν ομάδες. Φινλανδία, η οποία πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία, να πούμε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Περάσει ομάδες. Έχεις χάσει τώρα μια πρόκριση για τα εντός έδρας παιχνίδια με Λιχτενστάιν και Αρμενία, αν είναι επίτρεπτο, έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει. Για μια φορά όμως δεν πήγαμε σε μια τελική διοργάνωση που πολλά χρόνια να. Για τρίτη σειρά. Για τρίτη συνεχή, τελευταία ήταν το 2014. Το 2014 στο Μουντιάλ, ναι, που φτάσαμε μέχρι το 2016. Πολλά χρόνια. Εντάξει, πάντως ας ελπίσουμε αυτά τα τρία τελευταία παιχνίδια της εθνικής που ήρθαν οι νίκες με καλό ποδόσφαιρο να είναι η αρχή για κάτι διαφορετικό. Εντάξει, ο Φαντσίπ είναι ένας προπονητής της Ολλανδικής σχολής ποδοσφαίρου, ναι, που βασίζεται στο επιθετικό, στο γρήγορο ποδόσφαιρο. Και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Ναι, και πολλοί όταν ήρθε, όταν υπέγραψε με την εθνική, εξέφραζαν τις αμφιβολίες τους αν μπορεί ένας τέτοιος προπονητής να πιάσει στην Εθνική Ελλάδος. Γιατί η Εθνική Ελλάδος είχε συνήθιση τα τελευταία χρόνια να παίζει για το αποτέλεσμα, κακό θέαμα. Δεν μας είχαν δείξει οι Έλληνες παίκτες ότι μπορούν να παίξουν και ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ο Φασίπ δείχνει ότι μπορεί να το μεταδώσει παίκτες. Και έχει πάρει και δραστικές αποφάσεις. Δηλαδή δεν καλεί πλέον τον Παπασταθόπουλο Μανολά. Έχει πάρει παίκτες που ουσιαστικά δεν τους ξέραμε κι εμείς. Παίζουν στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, όπως ο Παυλίδης για παράδειγμα ή ο Χατζηδιάκος, που διακρίνονται εκεί στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Και δείχνει ότι μπορεί να φτιάξει ένα καλό σύνολο. Ίσως κάνει καλό σε εθνική ότι καλεί πιο νέους παίκτες κτλ. Ναι. Δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία βέβαια, αλλά δείχνουν ότι δίνουν το 100% πάντα, ναι, και την ομάδα και έχουν θυσιασμό και δείχνουν ότι μπορούν να μάθουν ένα πλάνο προπονητή και να το τηρήσουν πιστά μέσα στο γήπεδο. Και φαίνεται αυτό, δηλαδή παίζει γύρω από δόσο αλλαγή 1-2. Ναι, ναι. Πολλές τελικές, πάρα πολλές τελικές δημιουργούμε. Είναι καλό αυτό δηλαδή. Κάτι δεν βλέπαμε πριν. Ναι, ναι. Πολλές τελικές και στα τρία τελευταία παιχνίδια. Λίγες τελικές, ακριβώς, το ανάποδο τώρα. Δηλαδή στα τρία τελευταία παιχνίδια, και αυτός ο λίγος κόσμος που πήγε στο γήπεδο ή που έκατσε την εθνική από τηλεόραση, χάρηκε μπάλα πραγματικά. Ευχαριστήθηκε σίγουρα, ναι. Αλλά είναι κρίμα που αυτές οι καλές εμφανίσεις έγιναν σε μάτσα διάφορα ουσιαστικά, γιατί πλέον είχαν κρυθεί τα πάντα. Είχε τελειώσει. Και η εθνική πλήρωσε και το ότι δεν έψαξε πολύ και τη διάκριση στο Nations League. Γιατί τώρα θα μπορούσε να έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των ημιτελικών του Nations League. Γιατί μένουν 4,5 εισιτήρια μέσω του Nations League να το πάρουν ομάδες. Ας πούμε η Βοσνία, την οποία περάσαμε στην βαθμολογία, που, ναι, πολύ ασταθής ομάδα, έχει την ευκαιρία τώρα μέσω του Nations League να περάσει στο Euro.
Εντάξει. Θα δούμε τώρα. Πλέον ο επόμενος στόχος για την Εθνική είναι τα προκριματικά του Μουντιάλ. Να βρίσκεται στο Κατάρ, να μην φτάσει και τέταρτη σε διοργάνωση όπου δεν θα πάρει μέρος. Και μακάρι να μπει. Λοιπόν, αυτά αυτή την εβδομάδα. Ήταν η κουμπή πρώτο σκόρε. Ο Διονύσης Θαλασσινός ήταν μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τίποτα, τι ευχαριστείς. Και όποτε θέλεις να άρχισε να τα κουβεντιάζουμε εδώ όλη την επικαιρότητα. Περνάει πιο ευχάριστα η ώρα όταν κουβεντιάζεις. Σίγουρα, ναι. Για διάφορα θέματα. Ο Ανδρέας Λεκάκης επίσης εδώ μαζί σας. Θα είμαστε μαζί ξανά την επόμενη Δευτέρα, εκτός απρόπτου. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Έχουμε ευρωπαϊκή εβδομάδα, όπως είπαμε, μεγάλα παιχνίδια στο Champions League. Να τα απολαύσουμε και θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα από τώρα. Γεια σας, καλό βράδυ.